αυτά. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ένα επάνω στο ξεκίνημα μπούκοσα να πούμε. Έτσι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ραπτόπουλος, ήσυχη βραδιά σήμερα. 3-3 ισοφάρισε η Λίβερπουλ. Ο Κλοπ έκανε σαν τρελός, όχι ότι είναι λογικός. Εντάξει. Το πήρε το πονταλάκι. Το πήρε το πονταλάκι. Δεν χάνει στα ντέρμπι. Ουέφα βγαίνει. Θα βγει η UEFA, θα βγει. Θα βγει. Τα μικρά τον ζορίζουν. Στα ντέρμπι είναι καλός. Στα ντέρμπι είναι καλός, ναι. Είναι καλός. Και το λέγαμε εδώ με κάτι πιτσιρικάδες του Μπακμάκ εδώ που ήρθανε. Γεια σου Γιαννάκη, Μπακμάκ. Γεια σου Κωστά. Τι σπουδάζεις Γιαννάκη? Βαλκανικών σπουδών. Στα Βαλκάνια είσαι δηλαδή. Βαλκάνια. Στη χειρότερη χώρα των Βαλκανίων είσαι έτσι. Τι να κάνουμε. Στη Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα λέμε τώρα. Ναι, Βόρεια Ελλάδα. Ελληνική Βόρεια Ελλάδα. Ναι, ναι. Όταν βλέπω μία οργή Γιαννάκη. Τι να σου πω, ρε Κώστα, έτσι πως έχουν καταντήσει τώρα τα πράγματα. Πρωτοετής Γιαννάκη. Πρωτοετής. Και άλλοι δύο πρωτοετής. Ε, φυσική αγωγή αυτός. Τεφατζής. Τεφατζής, ναι, και ο άλλος. Μαζί. Ναι, ωραίος. Δηλαδή, τι, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ποια χώρα θα φύγετε εσείς, Βέλγιο, πού. Πώς το βλέπεις το έργο. Θα το ψάξουμε, ρε Κώστα, θα το ψάξουμε τώρα, θα δούμε πώς θα γίνει. Εδώ αυτή η σχολή ανοίγει. Τι ανοίγει. Δρόμος εδώ για τα Βαλκάνια. Βαλκάνια. Τουρκίες και ιστορίες. Εντάξει. Κάνετε εμπόριο. Όχι νόμιμα τα πάντα, έτσι. Όλα νόμιμα. Όλα νόμιμα. Μάλλον όλα νόμιμα δεν κερδίζετε λεφτά. Δεν πρέπει να γίνετε παράνομοι κάπως. Δηλαδή οι νέοι τώρα πρέπει να, το μυαλό τους λίγο να. Πρέπει να αρχίσουν να στροφάρουν στη, γιατί. Να στροφάρουν και στην παρανομία να πούμε. Πώς θα. Πώς δεν θα. Αν θες να μείνεις εδώ, πώς θα φας το κράτος, πώς θα σε φάει αυτό κτλ. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ γιγάντων. Οι γίγαντες είμαστε εμείς και το αρχηγίγαντας είναι το κράτος. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι με την καινούργια κυβέρνηση είπαμε ναι στο μνημόνιο, οπότε θα υποστούμε και πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να λέμε ναι στα μνημόνια, ναι στην Ευρώπη, ναι στο νόμισμα και από την άλλη μεριά να ζούμε όπως ζούσαν οι παππούδες μας και οι παπάδες μας. Γιαννάκη μου, δεν ξέρω πώς τα είπαν τα γράμματα. Οι δάσκαλοι τι λένε εκεί. Οι δάσκαλοι Κώστα, ό,τι τους πούνε. Τι να κάνουμε. Ναι. Βολεμένοι, το μισθούλη, ό,τι τους πούνε το λένε. Ό,τι τους πούνε το λένε, έτσι. Προσωπικό της μηδέν, οι δάσκαλοι. Τίποτα. Κομματόσκυλα. Άστα ναι. Να πάνε. Κομματόσκυλα οι δάσκαλοι. Οι καθηγητές πανεπιστημίου κομματόσκυλα. Όλοι. Ναι. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Έγινε τέτοια πράγματα. Και εγώ που νόμιζα μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι στραβά τα πράγματα. Και εκεί κομματόσκυλα. Και εκεί τα ίδια. Βαλκανικών σπουδών, έτσι. Βαλκανικών σπουδών. Ναι. Μάλιστα. Τι σας λένε τώρα, δεν τι λένε. Ποιο είναι το μήνυμα. Πιάνουνε πολιτικά. Τι προπαγάνδα. Πώς και τι, ναι. Προπαγάνδα να σε πούνε. Ό,τι δηλαδή, τι, για πες λίγο να μάθει ο κόσμος, τι λένε. Κοίταξε να δεις. Ναι. Προσπαθούν να περάσουν το ναι του Τσίπρα, ας πούμε, σαν τη μοναδική λύση. Λένε. Οι καθηγητές πανεπιστημίου. Το όχι, λένε δε. Οι βολεμένοι. Λένε το όχι, ήταν μη βιώσιμο. Ναι. Το όχι ήταν μη βιώσιμο. Δεν μπορούσαμε, λέει, να πορευτούμε με το όχι. Πάντως οι ίδιοι καθηγητές πανεπιστημίου μπορεί να ήταν έξω από κανένα σχολείο και να είχαν την προκήρυξη του όχι. Πολύ πιθανό. Θεωρούν τους όχιδες λακαμάδες, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Θεωρούν δηλαδή το 60% του λόγου που ψήφισε όχι ανοήτως. Μάλιστα. Και τότε γιατί έκανε δημοψήφισμα ο Τσίπρας και δεν πήγε κατευθείαν να πει ναι. Πήγε να το παίξει τα ηλίκη. Ναι. Δεν τον πήρε. Ξέβαγε τις μάπες του. Τι να πει μετά. Ναι. Εν ελείψη άλλου τον ξαναβγάλαμε. Τι να κάνουμε. Εν ελείψη άλλου. Του ποιότικο είναι αυτό. Αυτό είναι του ποιότικο, να ξέρεις. Εν ελείψη άλλου. Πού μεγαλώσαμε. Ναι, είσαι του ποιοτάκης. Είσαι του ποιότης. 20χρόνος. Πότε είσαι γεννημένος. Το 97, 18 είμαι. 8. Το 97. Το 97. Το 97. Το 97 πρωτοετής πακ μακ να πούμε. Και έχεις δει στα 19 τώρα ότι είναι στημένος ο άλλος που κάνει αυτό διακρίνεις. Αυτό μου βγάζει εμένα. Σου βγάζει εσένα. Στη μενουά, έτσι. Πού άλλο βλέπεις στημένες καταστάσεις, για πες τώρα, εσείς που είστε 19 χρονών, πού βλέπετε ότι είναι στημένα, ας πούμε, τα πράγματα. Γιατί εμείς 19 χρόνια καϊβάνια ήμασταν, δεν είχαμε ίντερνετ. Τα σπορ του βράδια βάζαμε τον Μπούζα 3 φορές την εβδομάδα. Δεν είχαμε, ας πούμε, ούτε ξένα αυτά να δούμε, ούτε Λίβερπουλ. Κάθε Σάββατο μας έδειχναν τον άλλο τον κολαρά τον Αργυρίου. Μα, για πες μου, λέω, τι στημένο βλέπεις άλλο. Το ποδόσφαιρο, πάνω απ' όλα. Το ποδόσφαιρο. Πάνω απ' όλα. Το ποδόσφαιρο, το σημαίνω. Δηλαδή δεν σε. Δεν σε βγάζει, ξέρω εγώ, να υποστηρίξει κάποια ομάδα να κάνει. Όχι.
Κάνα στοιχηματάκι πιάνει. Πιάνουμε κανένα στοιχηματάκι. Κάνα το παλεύουμε. Κάνα στοιχημένο. Ψάχνει κανένα στοιχημένο. Κάνα μαγεμένο ψάχνουμε. Κοίτα στα 19 ψάχνει μαγεμένο, έτσι. Κανένα συνέστημα, έτσι. Κανένα. Κοινικό στα 19. Δηλαδή σε μένα, αν θα φτάσει, θα είσαι τέρα κοινικότητα. Μα στημένο το ποδόσφαιρο. Στημένοι καθηγητέ. Τι άλλο είναι στημένο. Για πε μου, πώ τα νιώθει. Ναι. Έτσι όπω τα βλέπει τα πράγματα τώρα. Τα ΜΜΕ πάνω απ' όλα. Τα ΜΜΕ πάνω απ' όλα. Ναι. Δηλαδή βλέπει τηλεόραση, τι, για πε μου, τι βλέπει. Πα σπίτι, βλέπει τηλεόραση. Ανοίγω την τηλεόραση, ρε Κώστα, γυρνάω λίγο τα κανάλια. Και τι βλέπει. Προσπαθούν να σου περάσουν αυτό που πουλάει. Δεν του ενδιαφέρει ούτε να σε πληροφορήσουν, ούτε ναι. να βγάλουν την είδηση. Διθενιά ναι. του κερατά. Πώ τον είπε, διθενιά. Διθενιά. Αυτό του ποιότικο είναι. Και αυτό. Αυτό είναι καινούριο του ποιότικο, γιατί εγώ. Να τα μάθει και τα καινούργια. Ναι, πρέπει να με κάνετε εκπαίδευση. Και στο πάρκο τώρα θα πει διθενιά. Διθενιά. Το γράψω αυτό. Διθενιά του κερατά. Τι κανάλια δηλαδή. Ποιου δημοσιογράφου αντιπαθεί πιο πολύ. Τρέμει. Την τρέμει. Δεν την κουστάρει καθόλου. Καθόλου. Φυσιογνωμικό ή πολιτικό. Και φυσιογνωμικό και το στήσιμό τη. Ναι. Και αυτά που λέει όλα. Δεν την κουστάρει. Θεωρώ πολύ, την πιο στημένη. Στημένη. Άλλου, μετά από εκεί. Στο Sky πολύ προπαγάνδα εκεί. Ναι. Μπογδάνη, Κοτσιόνη ναι, και αυτοί, ναι. ό,τι του πούνε. Κοτσιόνη δεν σ' αρέσει. Καθόλου δεν. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Τα έφτιαξε και με τον αυτόν, πώς το λένε. Με τον Μπακογιάννη. Με τον Μπακογιάννη. Ξέρουμε. Μαρμίτα. Μαρμίτα. Καλά τα λες. Όχι, θα τα έφτιαξε να μην κάνει τη Λιβέρα. Καλά τα λες. Καλά τα λες εσύ, Κώστα. Καλά τα λέω, αλλά. Ποιος ακούει. Εγώ τώρα έχω αρχίσει και γερνάω και θα λένε αυτό ξεκούτια, ναι, δεν. Τα λέω, ναι. Αλλού πού βλέπει τη μέρη δουλειά. Στρατό. Αξίζει τον κόπο. Για κάνουμε καμία λουφαγή. Τι να σου πει. Για μένα ο στρατό πρέπει να είναι μια εκπαίδευση. Ναι. Να είμαστε ετοιμοπόλεμοι ναι. σε κάθε ενδεχόμενο. Εννοείται πως αυτά που ακούγονται περί κατάργησης δεν υπάρχουν. Δηλαδή εντάξει, φυσικά και πρέπει. Θέλανε να πάνε λέει και τις γυναίκες στο. Θέλανε να πάνε και τις γυναίκες στο. Στο στρατό. Τι να σε κάνουμε, ρε γυναίκες τώρα στο στρατό. Τώρα το. Φωνάζει ένας μέσα εκεί. Κλείστε το αυτό. Τώρα θέλουν να κάνουν και το άλλο. Το έμαθε το άλλο. Δωρεάν παιδεία. Φώναζαν οι αριστεροί ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ψωμί δεν υπάρχει. Στην παιδεία λέει θέλουν λέει, 60 ευρώ το μήνα. Τα άκουσε αυτό. Τα άκουσα σήμερα. Τα άκουσε Γιάννη αυτό. Τα άκουσες. 60 ευρώ το μήνα να πληρώνουμε για να πηγαίνουν τα παιδάκια μας στο σχολείο. Δηλαδή δύο παιδάκια 120. 120 ευρώ το μήνα. Έτσι. Μας επιβάλλανε τα φροντιστήρια ναι. με το ζόρι να κονομάνε. Ναι. Βάλαζουν τώρα κι αυτό. Ναι. Δωρε. Τι ακούγεται. Ποιος μπαλώνει, τι. Α, έξω είναι. Νόμιζα ήταν δικό μου θέμα. Ναι. Όχι, νόμιζα, έχει αφήσει κανένα υπολογιστή ανοιχτό. Ναι. Και, όχι, είναι απ' έξω. Τρώμαξα, λέω, έκανε κάτι λάθος. Συνήθως κάνω κάτι τέτοιο, εγώ αφήνω κανένα υπολογιστή ανοιχτό κτλ. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Κλείσει την πόρτα, γυμνή να πούμε, εντάξει. Α, αυτή θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Αυτή χρονών ένα. Βροχοπνευμονία, έχει ο άλλος είναι έτοιμος να πεθάνει, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Στην παιδεία. Στην παιδεία. 60 ευρώ το μήνα για το ένα παιδί, 60 και για τ' άλλο. Τώρα λέει, άμα αγοράσει σκυλί, σε φορολογούν και για το σκύλο. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Βέβαια. Σε λίγο καιρό θα πας να κάνεις κάκα και θα μετράνε πόσα εκατοστά είναι η κουράδα αυτή. Για να την φορολογούν και αυτοί. Ρε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν. Είναι τρομερό. Αυτά, ναι, είναι τρομερό. Αλλά από την άλλη μεριά, εφόσον είπαμε ναι, που οι καθηγητές πανεπιστημίου. ΣΥΡΙΖΕ είναι δεξί, αριστερή τι είναι. Τέλος πάντων, ό,τι είναι βολεμένη λέξη. Τσέπη. Τσεπάτη, όπου πάει η τσέπη. Ναι, τσεπάτη είναι έτσι. Στο παρουσιάζουν σαν φυσιολογικό κτλ. Δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος τίποτα άλλο λέει. Και το δικαιολογεί. Εντάξει. Δεν υπάρχει, ας πούμε, από τους καθηγητάς, τους ανθρώπους των πνευμάτων, ξέρουμε, καμιά έτσι να γίνουν σαν τους παοξίδες επαναστάτες. Να πούνε ρε παιδί μου να κάνουμε μια εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι ή πνευματώδεις, ξέρω εγώ κτλ. Να κάνουμε το ξεσηκωμό μας όπως κάνανε παλιά. Γιατί παλιά οι άνθρωποι των γραμμάτων ήταν αυτοί που είχαν τη φλόγα. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες κτλ. Τελικά ο αγώνας. Πλέον μορφωμένοι την τσέπη τους μόνο. Ναι. Και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Δεν τους χωνεύεις πολύ, δεν τους χωνεύετε πολύ τους μεγαλύτερους. Τους βλέπετε λίγο και τους. Πώς τους βλέπετε. Για μένα έχουν την ευθύνη, έχουν καταντήσει τη χώρα εδώ που την έχουν καταντήσει. Η γενιά τους φάγανε. Δεν τους χωνεύεις. Καθόλου. Γιατί το μέλλον μας τώρα, εμείς 18 άριδες πάμε να
Να βγούμε να, βγούμε, να κάνουμε πάνω, ναι, ναι, και ναι. Μας κόβουν, δηλαδή. Και έχουν και μούτρα και μιλάνε και από πάνω. Αυτό είναι το χειρότερο. Έχουν μούτρα και μιλάνε, έτσι. Η δική μου η γενιά και η επόμενη έχουν μούτρα και μιλάνε. Και πιο μεγάλη από σένα, να, μέχρι 40. 50. Και 50 τι, να πει, ναι. Τι λένε αυτοί. Πάρα από να κάνουν τώρα, δεν έχουμε. Όταν τα είχατε, τα τρώγατε. Τα τρώγανε. Δεν υπήρχε μια συντήρηση. Ναι, μια, νοικοκυριό. Μια προνοητικότητα να πεις κάτσε να έχω μια καβάντζα, μήπως και. Ναι, μπασκέ. Μάλιστα. Εντάξει, δεν υπήρχε. Ποιος θα περίμενε αυτά τώρα. Εντάξει, έφυγε η μαγιά. Καλό, Εβιτάλ, πίνεις. Δεν έχεις ανάγκη 18 χρονών. Ακόμα δεν το έχουμε ανάγκη. Πάλι εμείς, καλά. Λοιπόν, που είμαστε μεσήλικες και οι μεγαλύτεροι από εμάς, αλλά και κάποιοι πιο μικροί από εμάς, οι οποίοι έχουν πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο. Χοληστερίνη είναι ανεβασμένη. Ο παππούς δεν έχει ανεβασμένη κάτι. Δεν θα έκανα ζάχαρο. Δεν έχει, δεν έχει. Ζάχαρο μόνο. Ζάχαρο, να το. Πόνι στις αρθρώσεις. Με να πονάει η μέση μου. Κάνω το μάγκα. Για κύρα Χέι, κλατς, να πούμε και κρυκτική προπόνηση. Πάρτε να τη μεσούλα λίγο. Σηκώνεσαι λίγο με το χέρι απάνω. Λοιπόν, αυξάνει το αμυντικό σύστημα γιατί αυτό το καλοκαίρι αρρωστήσαμε όλοι. Όλοι αρρωστήσαμε. Μια εβδομάδα. Το λιγότερο καθένας ξαπλώθηκε κάτω. Τέλη Δεκεμβρίου τώρα χαμός έγινε. Αυτά να πάνε. Ναι, τώρα βαράει γαστρεντερίτιδα. Τώρα βαράει γαστρεντερίτιδα, τραβάει και πυρετούς και τέτοια. Προσέχετε. Αλλά τι να προσέχετε. Μας ψεκάζουν τα αεροπλάνα. Έτσι λέει ένας φίλος. Άσε λέει, πέρασε το αεροπλάνο, τη βλέπεις για αυτή τη γραμμή. Τι είναι αυτή η γραμμή, λέω. Ενάλε μας ψεκάζαν. Και πού το ξέρεις, Γιώργο, λέω, μας ψεκάζαν. Ενάλε μας ψεκάζαν τα αεροπλάνα. Λέει αυτός τώρα εγώ. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω ότι μας ψεκάζαν τα αεροπλάνα, αλλά επειδή είμαι καχύποπτος να πω. Εντάξει. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά προσωπικά με τα αεροπλάνα και με αυτά. Ναι. Και κατά πολέμηση των ιών και των ιώσεων κτλ. Λοιπόν, αντί για να το πάρετε 54 δραχμές, 54 ευρώ, το παίρνετε μόνο με 34,90. Όσοι τηλεφωνήσετε τώρα στο 231 12 200 500 και όχι 500 που έλεγε ο κόκκινος, χωρίς πιστωτική κάρτα, 231 2 200 500, μόνο για τους ακροατάς του αθλητικού Μετρόπολης, 34 ευρώ και 90 λεπτά. Σας είδα τώρα εδώ που ήρθατε οι νοματέοι τρεις. Και βλέπατε τη Λίβερπουλ, ασχολιόσασταν με το στοίχημα, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κτλ. Ξέρεις ότι στην ηλικία τη δική μου, στην ηλικία τη δικιά σας, εμείς δεν είχαμε Λίβερπουλ, Άρσεναλ, ξέρω εγώ, Μπάγερν κτλ. Είχαμε μια έτσι γενική εικόνα για το ποδόσφαιρο, βλέπαμε τα Μούντιαλ, βλέπαμε τα ευρωπαϊκά κτλ. Αλλά δεν είχαμε, ας πούμε, να δω Λίβερπουλ και Άρσεναλ και άμα μπει γκολ, χωρίς να το παίξω στο στοίχημα. Εσείς τι γίνεται τώρα, πώς έχετε εγκαταλείψει τον ΠΑΟΚ. Τις άλλες ομάδες, εσείς οι πιτσιρικάδες και όσοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, γιατί ασχολείστε και με άλλα πράγματα και καλά κάνετε, το ρίχνετε το θέμα να πούμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η τούμπα είναι άδεια και δεν τρελαίνεστε κιόλας. Εμένα μου αρέσει αυτό. Αλλά πώς προέκυψε αυτό, τι είναι αυτό που σας έδιωξε από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί σας έδιωξε, εσύ φίλε γυμναστής δεν είσαι, πρώτο έτος, τεφά δεν είσαι, ναι. Ωραίος. Τι είναι αυτό που σας έδιωξε, κοίταξε να δεις. Ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι. Η γενιά σου, η ηλικία σου, δεν πολύ τρελαίνεται για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουν αποτραβηχτεί όλοι. Μπράβο. Όλοι ασχολούνται με το ευρωπαϊκό. Εκεί ναι, είναι ναι, το ποδόσφαιρο. Ναι, εκεί είναι το ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο. Ο Τέτιβι σαρώνει, να πούμε. Ο Τέτιβι τα έχει πάρει όλα. Ναι. Τέτιβι σαρώνει. Την όβα να βλέπουμε ελληνικό πρωτάθλημα τώρα. Ναι. Πού οφείλεται αυτό. Εσύ, ο μπαμπάς τι ομάδα είναι. Μπαμπάς μου δεν ασχολείται. Δεν γουστάρει ποδόσφαιρο και τέτοιο. Ο θείος μου είναι παοκάρα και εμένα με έκανε. Ναι, σε έκανε. Αλλά δεν τρελαίνεσαι, ας πούμε. Δεν σε πιάνει και τα χυπαλμία για τον ΠΑΟΚ. Δεν σε πιάνει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που λέμε: ωραία, παοκάρα, ήρθε η Κυριακή να πάμε. Περιμέναμε Τετάρτη, Πέμπτο, ντέρμπι, ιστορίες. Να πάρουμε εισιτήριο, κασκόλια, ιστορίες κτλ. Δεν είναι αυτό. Είναι μια ξενερωσιά. Κοίτα, λίγο πιο πιτσιρικάδες που ήμασταν εκεί, γουστάραμε, πορωνόμασταν ο ΠΑΟΚ. Αλλά όσο μεγαλώνεις και βλέπεις με άλλη ματιά τα πράγματα, λες, εντάξει τώρα με δουλεύει. Κάτσε για να έχει 19 χρονών, είσαι πόσο μεγάλωσες για να δεις τα πράγματα να πούμε και να καταλάβεις εσύ στα 19 από τα 15 ότι δεν σε εκφράζει ο ΠΑΟΚ εσένα τώρα. Δεν σε εκφράζει. Δεν σου είπα δεν με εκφράζει, απλά. Απλά τι απλά. Δεν σε γοητεύει. Δεν με γοητεύει, ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε το παρασκήνιο. Ούτε ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν σε γοητεύει. Όχι. Εσένα σε γοητεύει. Όχι. Ούτε εσένα. Καθόλου. Η παπάδη σας τι ομάδα είναι. Δεν ασχολούμαι. Εσένα, ούτε εσένα. Δεν γοητεύεστε με το ποδόσφαιρο, έτσι. Ευρωπαϊκό μόνο. Και στοίχημα. Και στοίχημα, πάντα. Στοίχημα και ευρωπαϊκό. Αγγλία. Και Αγγλία ιδίως. Μάλιστα. Εγώ προτιμώ Ισπανία από την αμαρτία μου. Ναι.
πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο, βλέπεις ναι. γρήγορη μπάλα. Για μένα αυτό είναι πιο. Παιδιά, εσείς τώρα πάτε στο πανεπιστήμιο, βλέπετε ποδόσφαιρο και ευρωπαϊκό, παίζετε στοίχημα. Η διασκέδασή σας ποια είναι, ας πούμε. Δηλαδή, πώς περνάτε, ξέρω εγώ, πώς φερτάρετε, πώς πηγαίνετε, ας πούμε, στην καφετέρια πάτε, μέσω του ίντερνετ. Πώς το κάνετε, δηλαδή. Ποια είναι η διασκέδασή σας, τι γουστάρετε να κάνετε. Εμένα, στην ηλικία πηγαίναμε στην Πιάνκο Νέρο, κοπανάγαμε να πούμε κάτι ουισχάρες και τα λοιπά. Είχε και τα μπουζούκια εκεί, μασασούρες, ιστορίες και τα λοιπά. Κολόμπαρα, ιστορίες, κόλπα, πάρτις, πώς τα λένε αυτά, δίσκο γύρω-γύρω. Μαρία Μανταλένα, ξέρω εγώ. Αυτή ήταν η ιστορία δικιά μας. Κοίταξε, εμάς πλέον. Πώς τη βρίσκετε την άκρη, να πούμε. Για πες μου να μάθω κι εγώ. Καφεδιά πολύ, εδώ. Καφεδιά. Και τούμπα πολύ. Πού πάτε δηλαδή. Τι, δηλαδή καφετέρια του Ντελίσιου, ξέρω εγώ. Μπαρέστοραν, πού πάτε. Κοίταξε. Ξυπνάω το πρωί, πάω στη σχολή. Πάτε στη σχολή, έτσι. Πάμε στη σχολή. Ναι. Καμιά κουμενίτσα παίζει εκεί. Παίζει κουμενίτσα, έχει. Κουμενίτσες τι κάνουν εκεί. Ήταν μεγαλύτερου. Σίγουρα. Πάντα. Πάντα. Θέλουν αμαξιά. Τι, για πες τα, πες τα. Αμαξιά να την κυκλοφορήσεις. Ναι. Την ιστορία εκεί, τον λεφτά κυρίως. Πού να τον βρει. Πού να τον βρεις πλέον. Τον βρεις, ναι. Αυτό ψάχνουν όμως. Να ναι. τις βγάλει, να τις πληρώσει, να τις κεράσει. Ναι. Είναι εκεί πείρα στη μέση. Ναι, οπότε το πορτοφόλι ο άντρας είναι μεγάλο προσόν. Δηλαδή αν δεν έχει πορτοφόλι, δεν πανάνε το μόριό σου 88 πόντους. Δεν έχει. Δηλαδή πρέπει να το διαφημίσει τόσο πολύ που δεν γίνεται. Άρα λοιπόν το πορτοφόλι κάνει τον άντρα δυνατό. Τα ποντίκια είναι στην τσέπη, δεν είναι στα μπράτσα. Αυτό είναι δεδομένο. Τα ζήσαμε και εμείς αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις ότι η γυναίκα πώς λειτουργεί. Οπότε, εσείς που είστε πρωτοετής, έχετε θέμα τώρα εκεί στο πανεπιστήμιο. Δεν τρώτε από τον αφρό, τρώτε από το κατακάθι, να πούμε. Καλά, δεν τα λέω. Εντάξει, σωστό. Είναι δύσκολο το κυνήγι του θησαυρού. Για συνέχισε. Πας λοιπόν εκεί, πώς την είπες, καφεδιά. Καφεδιά, ναι. Κυλικείο εκεί έχει. Κυλικείο, ωραία. Ναι. Και παραλία παραπέρα, πάμε κάνα καφέ εκεί. Παραλία δηλαδή, για δώσ' με τα φώτα σου. Λεωφόρο Νίκης. Είναι ο καφές ακριβώς. Εκεί είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, 4-4,5. Κάθεσε μια 5-6 ώρες. Κάθεσε κανένα 5 ώρες. Ναι, για να πεις ότι έκανα απόσβεση ήταν 4 ευρώ. Τι, να το δώσεις το τάλιρο. Ναι. Για να κάτσει μια ώρα. Και κάθεσαι στην καφετέρια τώρα, εσείς άντριδοι μόνο, ας πούμε, ή και εγκόμενες και τα λοιπά. Και τι λέτε, ας πούμε, τις 4-5 ώρες που κάθεστε στη Λεωφόρο Νίκης, να πούμε, 5 ώρες και πίνετε ένα φραπέ. Που έχει γίνει κατουρλιό, βέβαια, έτσι. Έχει γίνει ο καφές. Δεν πίνετε, να πούμε. Το χαβαλέ μας θα κάνουμε. Ναι. Άμα παίζει κάτι σοβαρό, θα γίνει μια συζήτηση. Κάνα βιντεάκι. Θα δείτε, ναι. Γιατί όχι. Το ίντερνετ, τι παίζει. Το ίντερνετ, ναι. Άμα είμαστε. Ναι. Αγόρια, παρέα. Αντροπαρέα. Αντροπαρέα. Ναι, ναι, ναι. Μπαλίτσα, μιλάμε, συζητάμε. Πώς ναι. θα βλέπουμε τι γίνεται. Αυτό. Καλά περνάμε. Ναι. Φραπεδούμπα δηλαδή μόνο. Φρέντο. Φρεντούμπα. Φρέντο. Φρεντούμπα. Και βράδυ δεν υπάρχει σένς να κυκλοφορήσεις. Εντάξει, όσο μπορούμε πλέον. Κάνα μπαράκι εκεί, κάνα κρασί, τίποτα τέτοια. Ναι. Εντάξει. Τσαχνόμαστε. Ναι. Μην αδειάζει και το πορτοφόλι, να βγούμε όμως, να κάνουμε, να περάσουμε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αθλείστε. Αθλούμαστε. Ναι. Εσύ έπαιζες μπάσκετ, δεν έπαιζες. Έπαιζα μπάσκετ. Και στη μέντη, στο καταραμένο σωματείο. Αυτό το καταραμένο σωματείο. Καταραμένο σωματείο. Έγινε. Τρισκατάρατη. Τρισκατάρατη, έγινε. Τρισκατάρατη, ναι. Τρισκατάρατη. Τα παρατήσαμε τα μπάσκετ τώρα. Τα όνειρά σας ποια είναι, δηλαδή ποια είναι τα σχέδια. Τώρα στα 19, τι σχέδιο έχεις τώρα, εσύ, τι πέφτεις, κοιμάσαι το βράδυ, λες έχω σχέδιο. Τι σχέδια έχει. Το σχέδιο μου εμένα, Κώστα. Και γενικά της περίγυρή σου, το σχέδιο. Όλοι κοιτάνε τώρα τα πανεπιστήμια όσοι είναι. Ναι. Διαβάσματα αυτά. Διαβάσματα να τα καταφέρουν να τελειώσουν. Όμως τώρα, ο καθηγητής, άμα είναι το ίδιο κόμμα με τον μαθητή, τον περνάει πιο εύκολα το μάθημα, δηλαδή. Έχω ακούσει. Ναι. Άμα πέσει σε αριστερό καθηγητή, τον γράψει 2-3 ιστορίες και για τον Μάρξ, σε περνάει αβέρτα. Γιατί δεν το παίζει εσύ, Μάρξ, να. Άμα πιάσει το κουμπί του καθηγητή Κώστα, ούτε διάβασμα ούτε τίποτα. Σοβαρά μιλάτε. Τέτοια πράγματα. Υπάρχουν καθηγητές. Σαν τους διαιτητές, δηλαδή. Ναι, σαν τους διαιτητές. Ή έτσι, ναι.
Δηλαδή δεν διαβάζει, είσαι Πασόκα, α πούμε, Νέα Δημοκρατία και είναι και ο καθηγητή. Είσαι στην νεολαία εκεί και τα λοιπά. Γίνεται κλίκα και σε περνάει. Άμα πιάσει το κουμπί του εκεί, τον κάνει και κανένα δυο θελήματα. Όταν λες θελήματα, τι εννοείς? Να τον κουβαλάς, ξέρω εγώ, καμιά φωτοτυπία, τίποτα τέτοια, τον κάνει στα χαμαλίκια. Α, χαμαλούκα θέλει. Χαμαλούκα, άμα τον κάνει στη χαμαλούκα κύριε εκεί. Κύριε καθηγητά, παρακαλώ, κύριε καθηγητά και τα λοιπά. Κλίκα εκεί, σε περάσω αγορμή να χώνεσαι, κάνε με αυτό, κάνε μου τ' άλλο. Κάνε μου αυτό, κάνε μου τ' άλλο. Δηλαδή, άμα είσαι εγκόμενο, εσύ Γιαννάκη, και κάνε με αυτό και κάνε με τ' άλλο, τι γίνεται, ρε Γιαννάκη. Εγκόμενα δεν είμαι, δεν μπορώ δεν να ξέρεις, ξέρω. Δεν ξέρεις. Μάλιστα. Κάνε με εκείνο, κάνε με και τ' άλλο. Ωραίο επάγγελμα. Καλό. Σωστό, ναι. Και εγώ του είχα σε εκτίμηση. Χάνω πάσα ιδέα μου. Σοπα ρε φίλε, τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, έχεις κάνει κανένα μήνυμα εκεί πέρα στον υπολογιστή? Ή δεν πάτησα εγώ κανένα κουμπί πάλι? Δύο. Κάτσε ρε Γιάννη. Περίμενε. Πώς το μηνός είσαι σήμερα? 14 Ιανουαρίου. Οκ. Okay. Δεν πάτησα το κουμπί. Να το, αυτό. Αυτό έπρεπε να το πάω εδώ. Αυτό έπρεπε να το πάω εδώ. Αυτό έπρεπε να το πάω εδώ. Εδώ και να πατήσω don. Οκ. Θα εμφανιστούν τώρα. Τα παιδιά πίνουν 5 ώρες καφέ. Ο κόκκινος τρώει και πίνει για 5 ώρες. Ωραίος ο φίλος, ωραίος. Ραπτόπρε σχολίασε λίγο το γεγονός στην Κοζάνη όπου ένας έθαψε στο χωράφι τη γυναίκα του. Κοιτάξτε, παιδιά. Αυτά τα πράγματα είναι οι εκρήξεις της στιγμής. Δηλαδή, παντρεύεσαι, κάνει ένα παιδί, κάνει ένα δεύτερο, πιέζει τη γυναίκα, δεν τα παίζει καλά, εσύ και τα λοιπά, δημιουργείται σύγκρουση και τα λοιπά. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, λέει δύο, ένας, λέει τρία, άλλος και τα λοιπά. Το πιο σοφό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις δρόμο να πας στο καφενείο. Εγώ πιο έξυπνη κίνηση που μπορείς να κάνεις είναι να σηκωθείς και να πας στο καφενείο. Διότι πήγε τώρα, έθαψε τη γυναίκα του, την όργωσε και από πάνω, την έκανε ένα πανάκι να πούμε άλλος. Τρελός θα πούμε. Τρελός, το λες εσύ. Δεν ξέρεις σε τι ψυχική κατάσταση βρέθηκε αυτός εκεί, τι έγινε κτλ. Πρώτο δίδαγμα. Δεν μαλώνουμε με τις γυναίκες. Θα μου πεις τι να κάνουμε, τις γράψουμε στα τέτοια μας? Όχι. Αλλά ο καυγάς με τη γυναίκα είναι, να πούμε, η ήττα. Δεν βγάζεις άκρη. Ποτέ. Πρέπει να ξέρεις πώς να την παίζεις. Τι, ποια να παίζεις, για να έχεις. Τη γυναίκα. Ναι, πώς να την παίζεις, δηλαδή. Να ξέρεις να τη χειρίζεσαι, δηλαδή. Εσύ όταν τσακωθείς με την κοπέλα σου, ας πούμε, και τα λοιπά. Βγάζεις άκρη. Ξέρω πότε θα κάνω πίσω, πότε θα πατήσω πόδι, θα βάλω τη φωνή. Ξέρεις. Ξέρω. Ξέρει ρε αυτός, ξέρει. Πώς ξέρεις, ρε Γιάννη. Δηλαδή, άμα την πάρεις στο σπίτι σου καμιά 4-5 χρόνια, θα ξέρεις. Σου κάνει κανένα παιδί μετά, θα ξέρεις. Κάτσε τώρα, το ξέρεις γιατί σαν παίξω. Ναι, είναι και τι ξέρεις τώρα. Καλά, εννοείται. Τώρα λέμε ξέρουμε, ξέρουμε. Αυτές είναι τραγωδίες. Αυτές είναι ακραία πράγματα. Παντού υπάρχουν προστριβές, παντού υπάρχουν καυγάδες. Η ζωή είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ δύο χαμόγελα και πέντε καυγάδες. De facto. Κοίταξε να δεις. Είτε στον δρόμο είσαι, είτε στη δουλειά είσαι, είτε στο σπίτι είσαι, είτε με τους φίλους είσαι κτλ. Πάντα υπάρχουν προστριβές. Αλίμονο, αν κάθε φορά που τσακωνόμαστε με τις γυναίκες μας, τις θάβαμε στο χωράφι και περνούσαμε από πάνω και τις κάναμε, ξέρω εγώ, να τις οργώναμε σαν απανάκια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Συμφωνώ μαζί σου. Με αφορμή αυτό που είπες, θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το καλό για να χτιστεί θέλει χρόνια, θέλει κόπο. Το κακό, Κώστα. Ναι. Μια στιγμή είναι. Ναι, ένα κλικ. Ένα κλικ είναι. Ένα κλικ είναι, βέβαια. Βέβαια. Σωστό. Σοφό. Σοφό. Ναι. Σοφό και σωστό. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 μεταγραφούν. Ακούς τίποτα? Σε νοιάζει? Δηλαδή θα πάρεις την εφημερίδα να διαβάσεις. Μπα, δίνεις ένα ευρώ. Κοίταξε να δεις, το ψάχνω λίγο, διαβάζω, ακούμε ονόματα. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Θέλει κανένα δυο μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Πού θέλει? Ένα δεκάριο, οπωσδήποτε και να στόχο. Δεν σε κάνει ο Πέλκας, Ποιος Πέλκας? Άμα δεν δουλέψει, δεν δυναμώσει. Ναι, το βλέπεις και εσύ. Δεν μου δίνει την εντύπωση ότι δουλεύει. Ενώ εμένα στην αρχή της χρονιάς μου άρεσε. Λέω αυτός εδώ, άμα δουλέψει, θα παίξει. Άμα δουλέψει. Αλλά τον βλέπω. Να πάρουμε λίγο τον Τεφατζή να τον τσίκι. Πρώτο έτος. Έλα εδώ, παρακαλώ. Ειδικότητα ποδόσφαιρο. Ναι. Είσαι όχι, λέγεσαι. Γιαννάκης. Ο ένας. Λέγομαι Φώτης. Γεια σου, Φωτάρα. Φώτη, εσύ τώρα τη μικρή πείρα που έχεις. Εγώ μπορεί να έχω μεγαλύτερη, αλλά εσύ τώρα δουλεύεις στο Τεφά. Ναι. Τον Μπέλκα πώς το βλέπεις? Θέλει δουλειά? Θέλει πάρα πολύ. Εσύ έχεις, θα πάρεις ειδικότητα ποδόσφαιρο? Ναι, προπονητική. Θα κάνεις προπονητική. Μπράβο, αγόρι. Λοιπόν, πώς το βλέπεις εσύ στα 19 σου τον Μπέλκα? Δηλαδή το βλέπεις σαν τεχνική καλό? Έχει τις προϋποθέσεις για να καλυτερέψει. Ναι.
Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει δουλειά. Πολύ δουλειά. Είναι, είναι μικροκαγμωμένος, δεν έχει δύναμη. Ναι. Δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα το κόρνερ στην περιοχή. Δεν μπορεί να πάρει δύναμη. Άρα θέλει τα ποδάρια. Ναι. Ασκήσεις, δεκάρια. Ναι, πολύ. Με πόσα κιλά, 25. Παραπάνω. Παραπάνω. Τριαντάρια. Ναι. 4 σετ, 10 φορές. Πάτα. Εκρηκτικά, μάλιστα. Και πίσω έτσι εδώ, τετρακέφαλο δικαίωμα. Ωραίο. Θέλει τέτοιο πράγμα, έτσι. Ναι, θέλει δυνάμωση. Θεάρα το βλέπει το κόρνερ, το χτυπάει. Σαν παιδάκι είναι στο γήπεδο. Ναι. Ναι. Σαν παιδάκι. Ναι. Βλέπει κάτι αμυντικού center back. Σαν οι οποίοι είναι. Κάτι γαϊδούρια, ναι. Κάτι γαϊδούρια και βλέπει ένα πέρκα να τρέχει μέσα στο γήπεδο, ο οποίο είναι σαν παιδάκι. Ναι. Δεν έχει σωματική δύναμη. Εσύ τώρα στα 19 σου που σπουδάζει τεφά πρώτο έτος. Ναι. Αν τον είχε μπροστά σου και ήταν φίλο σου, τι θα το συμβούλευε για το καλό του, τι θα του λύσει, τι να κάνει. 20, 30, 40 βάρητα και τέτοια. Αυτό του λείπει δηλαδή. Η δύναμη, η έκρηξη. Να κάνει απ' όλα. Κοιλιακή, έτσι. Βάρη, πλάτες, τα πάντα. Πλάτες ειδικά. Ναι. Που θέλει, επειδή είναι δεκάρι, ναι. Πρέπει να είναι δυνατός. Ναι. Θα μπαίνει μέσα στα θεριά. Ναι. Γιατί πρέπει, αυτό που λένε τώρα οι πατεώνες, ναι, μ' αρέσει να παίζω δεκάρι. Να πειράζω τις πάσες. Βλέπε μπερμπάτου, βλέπε κόκκινα. Κορυδεύει τον κόσμο. Εκεί για να γίνει. Πώς μπήκε και έκανε τον γκολ με τον Ηρακλή ο Πέλκας, θυμάσαι? Ο Πέλκας. Που χώθηκε με το κεφάλι και ναι, ανάμεσα εκεί. Εκεί αυτό είναι το. Εκεί πρέπει να τυχώνεται. Και με την Τρίπολη. Και με την Τρίπολη δύο γκολάκια. Έκανε, χώθηκε μέσα στην περιοχή. Τυχώθηκε. Ναι. Άρα λοιπόν καταλήγουμε λοιπόν εμείς οι πιτσιρικάδες εδώ. Εγώ που συντονίζω ο μεγάλος. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να δεκάρει, αλλά δεν βάζουμε τον Πέλκα στα σκουπίδια. Του λέμε να δουλέψει. Ναι. Του λέμε δούλεψε. Εσύ που είσαι στο γυμναστής, του λες πρέπει να κάνεις και ειδικό πρόγραμμα. Να κάνεις ας πούμε ταχύτητες, πρέπει να κάνεις λίγο πάγκο, πρέπει να κάνεις... Τα πάντα, γενικά ναι. Ενδυνάμωση. Συγκεκριμένη ενδυνάμωση. Και καλή ζωή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θέλεις στόπερ, έτσι. Στόπερ. Τώρα ακούστηκε ο Χατζησαΐας του Πανιωνίου. Κάνω το Χατζησαΐα, οποίος... τον είχαν εδώ πέρα και δεν τον θέλαν. Τώρα πώς έγινε ο Χατζησαΐας. Πάντως με τον πάγκο μέσα στην τούπα που έπαιξε ο Πανιώνες ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Ο Χατζησαΐας. Πάρα πολύ καλός. Εγώ πέρσι τον είδα ένα μάτς Παναθηναϊκός Πανιώνιος 2-1. Προηγήθηκε με τον Μπουμάλ 0-1 ο Πανιώνες στο 80 και φάγανε 2 γκολ στο 85 και στο 89 έγινε 2-1. Εκεί τον είδα πρώτη φορά τον Χατζησαΐ και με άρεσε που λέμε στην πόλη. Με άρεσε. Μετά έμαθα ότι είναι εδώ ο Παοξάκη, είναι εδώ ο μπαμπάς του ξέρω εγώ κτλ. Δικός μας άνθρωπος, η μαμά με το βιβλιοπωλείο, μια καλή οικογένεια κτλ. Μετά τον έμαθα. Αλλά να σας πω κάτι ρε παιδιά. Ο Μίκη Μάος βγαίνει με τον Τζαβέλα κάθε μέρα. Ποιος είναι ο Μίκη Μάος? Ο Γιώργος Σαββίδη. Ο Γιώργος. Και οι γκομενίτσες πέφτουν στο Τζαβέλα και λέει: ό,τι περίσσεμα έχει, όπως έκανε ο Μπάρκουλης με τον Ηλιόπουλο. Ξέρεις και ποιο ο Ηλιόπουλος. Δεν τους ξέρεις αυτούς εσύ. Ξέρω. Λέει: εμείς ήμασταν. Ξέραμε τις γυναίκες. Ό,τι περίσσευε από τον Αντρέα το περιποιόμασταν εμείς. Σε μια συνέντευξη. Ό,τι περισσεύει από τον Τζαβέλα, το δίνει πάσα στον άλλο. Να ρε Κωνσταντίνα. Δεν πρόκειται να πάρουν σε δερμπακ. Σήμερα έμαθα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μπορεί λέει, να μην πάρουν center back. Γιατί δεν παίζει center back? Για να παίζει ο Γιώργαρος center back. Άρα η τετράδα ή η τριάδα, πεντάδα δηλαδή, είτε 3-5-2, είτε 3-6-1, 3-4-3, είτε 4-4-2 σε ρόμβο, σε ευθεία, είτε 4-2-3-1, είτε 4-3-3 σε μεσωτερικό χαφ και δύο, κόφτηκε δύο εσωτερικού χαφ κτλ. Ο Τζαβέλας βλέπω να μην γίνεται μεταγραφή χα center back. Κοίταξε να δεις. Ναι. Στην τριάδα πίσω. Ναι, καλώς. Καλώς. Αλλά άμα είναι να παίξει ο ΠΑΟΚ 4-2-3-1 όπως λένε και πάει να παίξει με τον Τζαβέλα, θα έχουμε πάλι δράματα. Ναι. Τα έχουμε δει για να παίξει. Ταιριάζει το να καλύπτει τον αριστερό back half όταν χάνει την μπάλα και να αρχίζει να πλαγιάζει από εκεί. Και σαν τρίτο center back, γιατί είναι μαχητής, ξέρω κτλ. Είναι καλός. Διάδα, δίδυμο με Βιτόρ, ευθεία κτλ. Δεν μπορεί. Θα έχουμε πάλι στην αντεπίθεση. Χαμός θα γίνει. Και με Τζιόλι στα χάφη. Και με Τζιόλι, άστα να πάνε. Άρα αυτό που λένε θα αλλάξει το σύστημα και τα λοιπά, το είδαμε μια φορά τώρα με τα Γιάννα που ήταν λίγο φιλικά με τον ΠΑΟΚ. Δεν κατέβηκαν τώρα. Δεν κατέβηκαν. Χαλαρού ήταν να ούμε. Δεν έπαιξε ο Τσάβες. Ο Τσάβες δεν έπαιξε, δεν έπαιξε ο Μανιάς, δεν έπαιξε ο Ακώστα. Ο Τσάβες είχε πει ότι έκανε προσφυγή προς τον Πας Γιάννα επειδή δεν του δεν πραγματοποίησαν τις επιθυμίες. Καλά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά έκανε. Σου λέει εγώ παίζω μπάλα ή διακρίνομαι. Θέλω τα λεφτά μπροστά τσα. Μα τα φάτε σε σουβλάκια και σουζουκάκια για να τρέχω εγώ. Ξέρω εγώ το σπριντ και ιστορίες και να τρώω τους κλώτσους και τις μπουνιές και τις κλωτσιές. Που τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μηνύματα. Κάτσε να διαβάζουμε μερικά μηνύματα. Λέει εδώ. Οι δημοσιογράφοι τότε γιατί παρουσιάζουν τον άντρα ως κτίνος και τη γυναίκα ως εσφαγμένο αρνείο. Λέω 438.
Ρε φίλε, αυτό λένε. Ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, ό,τι και να σε πει. Εάν είναι η γυναίκα, δεν τον βαράς. Μπορεί να διαφωνείς, να κάνεις. Δεν βαράς γυναίκα. Ποτέ. Δηλαδή, εγώ από τα 13 μου μέχρι τα 47 μου έχω πλακωθεί στο ξύλο. Έχω φάει, έχω δώσει τα ντερά μου. Γυναίκα δεν έχω χτυπήσει. Ποτέ. Ποτέ. Έτσι πρέπει, τι να κάνουμε. Ούτε τη γυναίκα μου, ούτε παλιά γκόμενες, ούτε την κόρη μου. Δεν έχω χτυπήσει, ούτε συμμαθήτριά μου. Ποτέ δεν έχω χτυπήσει γυναίκα. Δηλαδή δεν έχω δει σε προστριβές. Άντε τη σκότωσε, λέει, κάτσε ρε που παιδιά έχει κάνει με τη γυναίκα. Τι να σου κάνει, τι να σου κάνει. Να πήγε με άλλον. Εντάξει. Πήγε με άλλον. Να σε έβγαλε γλώσσα. Σε έβγαλε. Εντάξει. Σήκω, φύγε, κάνε ράνε, χώρισε στο φινάλι. Πες δεν σε αντέχω, φεύγω. Τι να πει, τη σκότωσε. Δεν έχει τη σκότωσε. Παίρνει μια ζωή. Κλίματα. Κοίτα, κρύβεται κάποια προστριβή. Δεν είναι οποιοδήποτε, ας πούμε, να σηκωθεί να σκοτώσει. Κάτσε ρε, φίλε, κάτσε. Εντάξει, πολλές, εγώ διαφωνώ και με τους άντρες που σηκώνουν χέρι και δίνουν και ένα, και, ακόμα και ένα μπάτσο. Που δίνουν. Δίνει ένα μπάτσο. Όχι, ρε, πώς χτυπάς. Ούτε αυτό. Δεν πρέπει. Σε καμία περίπτωση. Σήκω, φύγε. Πες τη μια κουβέντα, φύγε. Εντάξει. Ρίξε μπινελίκι. Ρίξε μπινελίκι και φύγε. Ναι. Τώρα άστα τα υπόλοιπα. Ο πατέρας μου, χειρότερος βρισιάρης, νευρικός, τρελός κτλ. Τη μάνα μου δεν τη χτύπησε ποτέ. Ουδέποτε. Δεν έδωσε ένα μπάτσο. Ο τρελός. Χτυπιόταν στα γήπεδα, στα καφενεία, μπουνίδια κτλ. Τι, πιο μάγκες είναι οι άλλοι από εμάς, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Θα σε πει και μια κουβέντα η γυναίκα, θα αλλάξει και οι ορμόνες της. Θα κάνει παιδί, θα πάθει κατάθλιψη, θα κάνει, θα αράνει, μαλάκα. Συγγνώμη για την έκφραση. Συγγνώμη. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Φυσικά απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, το 1991 στο Αριστοτέλειο έγραψα στο μάθημα του μάρκετινγκ τη θεωρία του Μάρξ και το πέρασα, λέει. Το θέμα είναι να την ξέρεις, λέει, όρμα Γιαννάκη. Ναι. Δηλαδή, τώρα, άμα δεις μουσά το καθηγητή, τετράγωνο μουσί, είναι αριστερός. Παίξε τον μπάλα αριστερά. Σου είπα, πρέπει να τον κόψεις τα κουμπιά του εκεί. Βέβαια. Πώς θα τον χειριστείς. Έτσι, είναι, μπράβο. Να σε κόβει είναι. Ραπτό θα μας χαζέψουνε, λέει, εντελώς. Πάνε να φέρουνε, λέει, τον. Τι λέει, τον Σκαριόνε, λέει. Και λέει, θα είναι, λέει, σπουδαίο δεκάρι, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Και ο τύπος έχει, λέει, παίξει. Κουαντόρ. Σύμπαζα. Γεια Σκοστή και Αλάνια. Γάβρο στο βορρά, αρρώστια στα μυαλά. Με πουλίδο Ερνάνη Αυλονίτη, ο Ηρακλής θα ήταν δεύτερος. Και ο Βέλιος 20 γκολ. Το κάτσε τον γκολ ο Βέλιος σήμερα. Ωραίος ο Βέλιος. Το κάτσε τον γκολ ο Βέλιος σήμερα. Καλά κάνει και παίζει λίγο για την πάρτη του. Σε ένα Ηρακλή που είναι σωμένος. Κοίταξε να δεις Κώστα. Αλλάξει γιατί σου λέει δεν έχεις χάφ να με φορτώσεις. Σήμερα που πήγε καλά ο Τσιλιανίδης, πήγε καλά και ο Πασάς. Ανέβηκαν να πούμε που λένε και οι παοξίδες και οι Μπακ Σαραμάντας και Μπουκουβάνας πήγανε πολύ καλά. Φορτώθηκε ο Βέλιος, τα χάσε, το έβαλε το άλλο. Έχασε το άλλο κτλ. Θέλω να το φορτώσει. Και καλά κάνει ο Βέλιος καμιά φορά και λειτουργεί και για τον εαυτό του. Δηλαδή, στον γκολ είχε και δύο περιπτώσεις που μπορούσε να δώσει την μπάσα. Την έκανε μόνος του. Στον Παναθηναϊκό τον γκολ που είναι. Σου λέει κάτσε κύριε, σωμένος είναι ο Ηρακλής, 9 πόδια από τη ζώνη. Θα το ρισκάρω. Το έκανε του Δεμάχη. Ωραίο το γκολ. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Θέλετε να ανοίξουμε γραμμές. Ανοίξουμε. Ναι. Ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Για πες το νούμερο. 2-3-10-90-90-90 Καλημέρα φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Καλημέρα σας. ΑΕΚΤΖΙΣ από Γιάννενα προχθές. Πόσοι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ ρε είστε στα Γιάννενα. Είπαμε Κοζανίτης είμαι εγώ. Παίρνω, σπουδάζω Γιάννενα, είμαι φοιτητής. Α ναι. Φοιτητής με τα παιδιά, πρωτεύτης, έτσι. Είμαι τέταρτο έτος τώρα, τελειώνω του χρόνου. Α, καλά είσαι, μια χαρά είσαι. Ναι. Έλα, για πες. Λοιπόν, είδα σήμερα την ομάδα. Εγώ, σου είπα και προχθές, είμαι από τους αεκτήδες τους οποίους θέλουν αποτέλεσμα. Δεν θέλουν η ομάδα να έχει αποκλειστικά και μόνο θέαμα. Δεν σ' αρέσουν τα θεάματα εσένα. Έτσι. Εντάξει, πώς το λένε, άμα το καλό αποτέλεσμα, το σωστό αποτέλεσμα έρθει και με καλό θέαμα, δεν έχουμε και πρόβλημα. Αλλά μου αρκεί η ομάδα με νόμιμο τρόπο να νικάει σε κάθε αγώνα. Και παράνομο. Όχι παράνομο, με νόμιμο τρόπο. Με νόμιμο. 50-50 διαιτησία θέλω. Τι καλός άνθρωπος που είσαι, τι κουλτούρα, τι αλτρουιστής. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Άμα λοιπόν, σε δώσουν δηλαδή 5 σφυρίγματα παραπάνω, θα πεις καλά, εγώ δεν τα θέλω. Όχι, δεν θα πω δεν τα θέλω, δεν είμαι εγώ από αυτούς που τα γυρνάνε. Απλά λέω ότι το θεμητό και το σωστό είναι να έχω 50-50 διαιτησία και να νικάω σε κάθε αγώνα. Ναι.
Τώρα θέλω να πω κάτι στους συνοπαδούς μου, τους αεκτζίδες που εδώ και καιρό γκρινιάζουν και λένε ότι η ομάδα δεν αποδίδει καλά και δεν παίζουν καλά και δεν βλέπουν θέμα. Δεν μόνο αυτό, δεν μπορώ να βλέπω την ΑΕΚ με την Ξάνθη να μου γυρίζει τρίτο στόπερ τον Κολοβέτσιο στο 70 και να βγάζει τον Βάρκα από το πλάι και να βάλει κεντρικό το Γιώχανσον να μου βάζει ελεοφορείο και να κλείσει τους χώρους, θέλω θέαμα. Αυτή. Πειράζει. Ποιος, για ποιο λόγο τους πειράζει αυτό το πράγμα? Τι τους πειράζει? Εμένα ρωτάς. Δηλαδή πάνε βλέπουν το μπάσκετ που η ομάδα έχει αποτύχει παντού, παταγωδός, που έχουμε μια φανελίτσα δύο γραμμάρια. Δεν βλέπουν το ποδόσφαιρο που η ομάδα είναι δεύτερη όπου την αφήνουν να είναι. Την έχουν κόψει τα κοράκια 10 βαθμούς. Είναι στο κύπελο η καλύτερη ομάδα, έχει προκριθεί στους 8 και μου λένε δεν βλέπω θέαμα και δεν βλέπω μπάλα. Λες λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει περισσότερα σφυρίγματα από σένα. Εγώ στην ερώτηση που κάνεις ποια είναι η δεύτερη πιο ευνοημένη ομάδα στο πρωτάθλημα μετά τον Ολυμπιακό, λέω ξεκάθαρο ο ΠΑΟΚ. Εσύ θέτεις το δίλημα και εγώ σου απαντάω ξεκάθαρα, η δεύτερη πιο ευνοημένη ομάδα στο πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι τόσο στα εκτός έδρας, στα εντός όμως παίρνει όλα τα σφυρίγματα. Θα σου πει ένας ΠΑΟΚ που πήρα σφυρίγματα, ρε φίλε. Εντάξει, πήρε με τον Πλατανιά, πήρε με την ΑΕΚ, πήρε με τον Παναθηναϊκό, πήρε με τον Πανιόνιο. Πρέπει να αρχίσουμε να τα λέμε ένα-ένα όλα τα σφύριγματα. Να έρθει να με κάνει την αντίστοιχη ερώτηση που πήρα εγώ φέτος σφύριγμα. Μπορείς να μου πεις που πήρα φέτος σφύριγμα? Υπέρ. Σε ποιο μάτς? Υπέρ. Πού? Ενώ λες ο άλλος πήρε. Έτσι, δεν διαφωνείς? Εγώ λέω έτσι είναι, πήρε σφύριγματα. Εγώ τώρα θέλω να πω στους φίλους μου, τους αεκτζίδες όλους που ακούνε κτλ. Ότι παιδιά, κανονίστε το Μάη να είμαστε τελικό κυπέλλο να τον πάρουμε και να βγείτε σαν πανηγυρτζίδες καλοί που είστε όλοι στα ραδιόφωνα και να πανηγυρίζετε και να λέτε πω τι φοβερή ομάδα έχουμε και τι το ένα και τι το άλλο. Άλλο να κάνουμε κριτική και άλλο να κράζουμε. Τώρα κράζουνε. Άμα βγούνε το Μάιο και λένε πάλι τα δικά τους και τι ομάδα φοβερή που έχουμε, να μην λένε γιατί τους κατακρίνω, έτσι. Άδικο έχω. Μάλιστα, άρα σ' αρέσει το στυλ παιχνιδιού, σ' αρέσει ο κλειστός χώρος, σ' αρέσει η κλοπή. Βέβαια, ναι. Εγώ γενικότερα είμαι της τακτικής, θέλω να νικάω και με νικώ δεν. Άρα είσαι μουρινιακός, σημεωνικός κτλ. Ξεκάθαρα. 5-3-2, 5-3-2, κλειστό σύστημα, να πάρω πρωτάθλημα με 30 νίκες, 0-0. Μάλιστα. Γίνεται. Κακό είναι? Όχι. Δεν είναι καθόλου κακό. Όχι. Από το να βλέπω τώρα να είχα 2-2 το αποτέλεσμα με την Ξάνθη την Κυριακή, να με χαλούσε την υγεία. Ναι. Θα ήταν ωραίο αυτό το πράγμα. Ναι. Καλύτερα να νικάω, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα με οποιοδήποτε τρόπο. Βέβαια. Λοιπόν, επίσης να στείλω χαιρετισμού σε όλους μου τους φίλους που με ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρεις είμαστε μεγάλη παρέα που είμαστε φαν σου, έτσι. Πόσο μεγάλη παρέα είστε, δηλαδή, πόσο είστε? Είμαι καμιά 8-9 αγόρια είμαστε, σε ακούμε. Κάνα 2-3 σπουδάζουν και Θεσσαλονίκη. Αγόρια είστε? Εντάξει, είμαι και γυναίκες. Γυναίκες δεν ακούν αθλητικά, ρε φίλε, είναι για άλλα πράγματα. Εντάξει, είπαμε. Είναι για να βλέπουν το Λιάγκα. Να κάνετε προσοχή και να παίρνει κάμψη. Και τι είναι η γυναίκα? Ο οποίος με έβαλε πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα την προηγούμενη Κυριακή. Να μην τα ξαναλέμε, έτσι τα είπα και προχθές. Την Κυριακή βλέπαμε, που ήταν οι εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, βλέπαμε στον Αντένα πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα. Ό,τι θυμούνται χαίρονται κι αυτοί. Μπορεί να είναι παλιοημερολογίτης, ρε. Όχι, αυτό λέγανε, παλιοημερολογίτες στο Αντένα. Επόμενη γραμμή, για χαρά, εξή. Έγινε καλό. Είναι Κοζάνη και σπουδάζει στα Γιάννενα. Έλα, φίλε. Αέρας είσαι, φίλε. Αέρας είσαι και φαίνεσαι, ρε. Τι έγινε, γλυκό αγόρι? Ρε Γερμανό Τσολιά. FM πάω και εδώ, ρε. FM πάω και εκεί, ρε. Τρέμουν οι παοξίδες μόλις πέρασε ο Ηρακλής και η Καλονία αύριο και λάτε στο γήπεδο. Και έχει πιάσει. Τι να σου πω τώρα, να πούμε. Δίνουν εισιτήρια τζάμπα στα ραδιόφωνα. Άντε ο Τρέγιος να δίνει, άντε ο άλλος να δίνει. Ναι. Πας αλλάξει τη συζήτηση η Γερμανοτσολιά, αλλά θα σε πάω εκεί που θέλω εγώ, ρε. Όπου θες πάνε, ρε. Δεν μου λες, ρε. Το μεσημέρι σ' άκουσα. Βεριάλα μου. Όπως Αλέκο μου. Αλέκο μου. Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρε μου, Αλέξανδρε. Θυμάσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, δεις, έχω ένα επιχειρηματιά τον Αλέξανδρο. Του στάβει λοιπόν, λοιπόν, να δεις, ρε. Αλέξανδρε. Δεν μου λες, ρε εσύ. Σήμερα ο Ηρακλής κέρδισε τρεις ομάδες, ρε. Τρεις, γιατί τρεις?
Κάτσε. Ναι. Και έρθει το ΠΑΟΚ που είναι παράρτημα η Βέρεια. Ναι. Και έρθει και έρθει τη Βέρεια που είναι παράρτημα του Άρε, ρε. Την ομάδα της καρδιάς σου, ρε. Η ομάδα του Άρεος μας. Η ομάδα του Άρη μας. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, ρε. Φίλε, μπαίνει μέσα σε μαγαζί Αριανή μετά από ένα μάτς φιλανθρωπικού χαρακτήρα και αρχίζει στα βρυσίδια ο ψηφίδης τον Κολτσίδα. Παλιάνθρωπε, ήξερες και δεν μίλαγες και γίνεται τη σουλτάνα στο κάγκελο, ρε φίλε. Τα πατεώνα ήσουν εκεί. Έβλεπες το φαγοπότη και σιωπούσες κάθαρμα. Ο Κολτσίδας, ρε παιδιά, λέγε τι με βρίσκει αυτός. Είχες το αξίωμα του γενικού αρχικού, δεν ήξερες. Του να αρχίζει, ρε φίλε, εκεί στο λίγο. Παλιάνθρωπε. Παλιάνθρωπε, παλιάνθρωπε. Άρης είσαι ρε, Άρης είσαι ρε. Δεν μπορείς ρε. Δεν μπορείς να βγάλεις ρε τον Άρη από μέσα σου ρε. Τον έκανα γύρι. Αφαίρεση τον έκανα. Μεταστατικός είναι. Με τον Άρη. Έχεις τίποτα με τον σύνδεσμο μερικού φαλαρά. Πολλά να πούμε. Γελάς ρε. Πότε κατέβει ρε βρωμιάρι να πάμε εκεί στα μάτα από πάνω να πούμε και τη ρετσινάρα, την κίτρινη, την όρια, την και χρυμπαρίσια ρε. Δεν μου λες εσύ. Ναι. Δεν μου λες εσύ. Ναι. Τι θα γίνει με σένα ρε. Τι θα γίνει. Πες μου τι θα γίνει με σένα ρε. Ρε κόκκινο του λέω τι είδες σήμερα στο μάτς. Είδα μια ομάδα. Με πρίο, με φαντασία. Περαπεραμένο. Κόφτο. Αν δεν πεις εμένα θα σας σκίσω να πω. Κόφτο. Κόφτο θα μου πεις εμένα. Αλλά θα μπορείς. Έρχεται ο άλλος φίλε μου, συγγνώμη. Θα τα βρούμε. Πάνω στην κουβέντα είπαμε κάτι παραπάνω. Εντάξει. Καλός ο Ηρακλής, ωραίος. Χαφάκια δεν έχει. Εξάρι, οχτάρι δεν έχει. Κατά τα άλλα, σήμερα και οι εξτρέμ πήγαν καλά και ο Τσιλιανιδάκος ήταν ωραίος. Και ο Πασάς ωραίος. Όχι ρε. Κοίταξε, μην με χαλάς την ώρα. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Ηρακλής από τα χάφη είναι μαύρα χάλια. Εντάξει, το είπαμε να πούμε. Το είπαμε. Μαύρα χάλια. Το είπε και ο Άβης. Ναι, το είπε. Σήμερα πήγε η ομάδα καλούτσικα. Αλλά κοίταξε, δεν θα σηκώσει τον πρόεδρο. Θα τον αφήσουμε να πω στο πυρούβλητο. Ήταν άσε να πούμε. Εντάξει. Πρέπει να κάνει μεταγραφές τώρα. Σεντελίδης. Χθες. Άστο σε τελείδι τώρα. Μάλλον να πω μετά, άστο να πούμε τώρα. Σε τελείδι τώρα. Ξαφνικά, πού ήταν σε τελείδι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Ο Ηρακλής πρέπει να κάνει μεταγραφές χθες. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Γιατί θέλουμε να πούμε να κοντράρουμε τον ΠΑΟΚ. Θέλεις τώρα εδώ, να κλει. Χωρίς πλάκα. Θέλεις να κληρωθείτε αν περάσουν αύριο, διότι μπορεί και να πέφτουν. Όχι, ρε, δεν θέλω ρε τώρα, ρε. Πότε θέλεις, στον τελικό. Θα έχει μεγάλη πλάκα, ρε. Ναι. Λοιπόν, θα είναι η πλάκα της χρονιάς. Τελικός Ηρακλής ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θα καεί το πελεκούδι, ρε. Μιστάζεται, μου μιστάζεται. Ναι, εσύ. Άσχετα τώρα τις πλάκες. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα μην λέμε τώρα. Αλλά αύριο λέμε τώρα. Αύριο. Φαντάζεσαι να γίνει καμιά ξερή, ρε. Δεν φαντάζομαι. Προσεύχομαι. Προσεύχομαι εγώ. Έχω κάνει τα βουντού του αιώνα. Όπως λέει και ο κόκκινος, προσεύσου. Ναι. Λοιπόν, αύριο θα γίνει. Να μην σου πω τι. Να χαλάσει το πάντα, τα πάντα να γίνει. Τι να σου πω τώρα. Κάτσε λοιπόν, γιατί μετά ο Βλαχοπόγου μου θα σε κάνει κόσκινο άμα λοιπόν, χάσει. Λοιπόν τι να κάνει ο Βλαχοπόγου βρε τώρα βρε. Τι να κάνει βρε τώρα βρε. Σου είπα να πούμε τις μπουρουζέ τις άσπρες τις κάλτσες.
Του κάνανε χείρες ρε να τους δάλουν. Ένα κάνε βλαχομπόχο μου ρε τώρα. Αυτά που λέμε το πρωί, ακούς, τα γράφει. Τα κάνει, τα δίνει σε ένα κατακάνει σενάριο και τα λέει το βράδυ. Έφυγες, γλυκό. Έφυγες, γλυκό αγόρι, καλημέρα, σε περιμένω να κατέβεις. Έτσι. Άντε, γεια. Φιλιά, σε περιμένω. Πήγες σε ένα μαγαζί φανταστικό και ρατάς. Και τι μεζέδες, αλλά εκείνη η ρετσίνα που εγώ δεν πίνω. Καλή. Ήπια. Και ήρθα και έκανα εκπομπή μετά. Έγινε, να πούμε το. Στα 15 χρόνια που είμαι στο Μετρόπολης, πόσο είμαι. Το έκανα δύο φορές. Εσύ που βαριά να σέρεις, φίλε, καλημέρα. 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 Καριανός Απάθηνα, τι κάνεις. Νάτα. Νάτα. Δηλαδή. Πώς θα σου φαινόταν, Θόδωρε, να μην μας δίνατε στιγμιότυπα και να κάναμε μια εκπομπή lifestyle. Ε, θα γουστάρες. Ωραία, ωραία. Πολιτικό, οικονομικό, ξέρω εγώ, κουλτούρα. Όχι, βρε, όχι. Χαλάς το σώμα, το χαλάς. Το χαλάς. Φαντάζομαι πάω Κυρακλή σε υλικό κυπέλου στο ΆΚΑ. Ναι. Πες μου πόσες χιλιάδες τα διακαθίσματα θα είναι. Από ποια ομάδα. Και από τις δύο. Καλά, για τον Ηρακλή μπορεί να το θεωρήσω λογικό. Γιατί το 14 τα κατέβηκε ο ΠΑΟΚ με ένα πανό, η μεγαλύτερη μετακίνηση, τι έλεγε. Τι έλεγε. Πού έλεγε, η μεγαλύτερη μετακίνηση κάτι, σε ένα πανό. Διακίνηση, δεν ξέρω πώς το γράφανε. Διακίνηση. Δεν είχαν αδιακαθίσματα. Είχανε, πώς δεν είχανε. Βέβαια. Λόγους ασφαλείς. Ποια είναι η μοναδική ομάδα εκτός των τριών των Αθηνών που γέμισε ο ΆΚΑ. Αυτή τη στιγμή είναι ο Άρης, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Λοιπόν, τρία θεματάκια εν συντομία. Ναι, αλλά και ποιοι τη γέμισαν. Αυτοί οι οποίοι φάγανε. Δηλαδή και 25.000 ήταν σουπεράδες οργανωμένοι που ήταν σε κέρια απόστα. Όχι, αλλά προσκυνούσαν και λέγανε ναι. Όχι, και 25. Και 25. Δηλαδή εγώ που ήμουν ένας από τους 25 και πήγα πλήρως στο εισιτήριο και μπήκα να δω την ομάδα που αγαπάω, ήμουν οργανωμένος οπαδός που... Εσύ είσαι εκτός. Α, δηλαδή μόνο εγώ είμαι εκτός, άλλοι εκτός δεν είναι. Να τα κάνει μια 200 άλλη. Α, οι υπόλοιποι 24.800 δηλαδή ήταν οργανωμένοι. Στη λέσχη πηγαίναν και λέγανε ναι. Τώρα εσύ τα πιστεύεις αυτά. Εγώ τα λέω για να τα λέω. Εσύ, για 300-500 άτομα που ήταν σκληροπυρηνικοί, ναι, είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι. Για 300-500 δεν ξέρω πώς ήσασταν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εν συντομία, λες ότι πρέπει να πουληθεί αλυσίδα για να έχει ρευστότητα. Έτσι πιστεύω εγώ. Και εγώ σου λέω το άλλο. Ναι. Όπως παρακολούθησα ένα μάτς που ήταν σκληρό με φάση σε κατέρωθεν το ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννενα. Ναι. Παρακολούθησα το Βέρι ΑΕΚ. Ναι. Παρακολούθησα το Καβάλα Άρης. Ναι. Παρακολούθησα το Βέρι Ερακλής. Ναι. Το Βέρι Ολυμπιακός, το Βέρι ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εσύ πιστεύεις ακόμα ότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Μάρκο. Γιατί δηλαδή, κάτσε λίγο, συγγνώμη, γιατί θα καραφιάσουμε και ο πιο ανίδεος θα καραφιάσει. Άκουδο. Πού είναι η έλλειψη ρευστότητας, για πες μου τώρα. Περπατάω στον δρόμο, περπατάω. Ναι. Με σταματάει στον δρόμο ένας φίλος. Μου λέει, είμαι προμηθευτής στο Μαρινόπουλο. Πέσε κάτι, λέει, πέσε κάτι να πουληθεί, να οικονομήσουμε. Με σταματάει για το ποδόσφαιρο κάτω... σου λέω. Φρε, με σταματάει ο άλλος και με λέει να μου. Είμαι οδηγός στις αποθήκες Μπριζουνίκ. Βρε, για το ποδόσφαιρο σου λέω. Εκείνος ο ποιμή, σαν παλιό σου περάσει να πούμε. Το ξέρεις τον ποιμή με τη δραχμή, δεν τον πρόλαβες. Δεν τον πρόλαβες τον ποιμή. Τον ποιμή δεν τον αλλάζει κουβέντα. Ε, τι να σ' αλλάξω, βρε τώρα. Αφού για το ποδόσφαιρο σου λέω ότι έχει έσοδα. Τι έχει, λέει. Από τηλεοπτικά, από χορηγίες και από κεντρικό χορηγό σε οχηματική εταιρεία, σε φανέλα Έμπροσθεν. Έχω, δηλαδή, πώς αλλιώς θες να σου το πω. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω με τον κύριο Καρυπίδη. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα. Δεν το βλέπω το έργο καλά. Δεν χαίρομαι πολύ. Το δεύτερο θέμα. Ναι, αυτοί βρίζανε για πολλούς... τον κόκκι. Ναι, αυτοί βρίζανε για τον κόκκι. Δεν βλέπω τον κόκκι. Η εκαθάριση, κύριε, του λέω, είναι το θέμα. Δεν βλέπω τον κόκκι. Βρεάζει τον κόκκι. Σε μια εβδομάδα θα ξεδιαλύνω το οποίο να δούμε τι θα γίνει. Mm. Πού είναι το δικαστήριο την άλλη Πέμπτη, 21 Γενάρη. Χωρίς λοιπόν, γρόλιο, δεύτερο θέμα. Χωρίς γρόλιο, πολλούς... χωρίς γρόλιο δεν πας πουθενά, ρε μεγάλο. Καλά, χαίρο πολύ τώρα. Εντάξει. Ακούω πολλούς που λένε για την κρίση, όπως και τα παιδιά που άκουσα πριν για δουλειά και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω. Ενέτη 2015, μάλιστα, μέσα σε τετράμινο. Ναι. Μίλησα με 17 άτομα, ναι, για να μπουν σε τη μεγάλη εταιρεία πολιτές, ναι,
Από το 50 ευρώ να κρατά το 15 ευρώ παντελόνι. Ναι. Δουλειά χωρίς ταβάνι, τρελή κονόμα, μόνο που ήθελε να καταπίνει χιλιόμετρα. Και οι 17 άνεργοι. Ναι. Και οι δύο μου είπαν θα το σκεφτώ. Ναι. Τι δουλειά κάνανε οι παπάδες τους? Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ σου λέω αυτό που έζησα εγώ. Μα... που εγώ από τα 18 μου καταπίνω χιλιόμετρα και έχω φτάσει 26, ακόμη συνεχίζω να καταπίνω γιατί θέλω να δημιουργήσω. Και κάποιοι άλλοι με αφορμή την κρίση. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τα παιδιά, λέω γενικότερα έτσι. Εδώ για τα παιδιά που είσαι εκεί. Ναι. Με αφορμή την κρίση κλαίγονται και δεν υπάρχουν δουλειές και αυτά, αλλά όταν τους δίνεις μια ευκαιρία να πιαστούν από κάπου, σου λέει α, φιλαράκι, δεν θέλω, δεν ενδιαφέρομαι. Ναι. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Είναι το σύνδρομο κατοχής που λέμε. Ναι. Φάε παιδί μου, φάε παιδί μου. Όχι να γίνεις δικηγόρος, όχι να γίνεις γιατρός, όχι να γίνεις ξέρω εγώ τι να γίνεις. Ναι, αλλά στα δύσκολα κανείς, τίποτα. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα είναι επειδή μιλήσατε για ένα διαπληκτισμό με γυναίκες και πώς αντιδράει ο καθένας ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι, φίλε, την έφαγε λάχανο τη γυναικούλα όμως. Ναι. Τώρα εγώ θέλω να πω κάνω το πάλι αλλού, αλλού να το ελαφρύνω και να κλείσουμε αυτό. Χωρίς να αναφερθούμε σε ονόματα, στον επίμαχο τελικό που είπαμε και πριν ότι η μοναδική ομάδα που γέμισε το ΆΚΑ ήταν το 2010 και από ό,τι είπε σε καμιά ραδιοφωνική σου εκπομπή είχες πάει στα επίσημα και διαπληκτίστηκες με μια γυναίκα, σωστά. Ναι, αλλά δεν χειροδίκησα. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Διαπληκτίστηκες. Διαπληκτίστηκα, ναι. Και εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Να θέσεις. Σε περίπτωση που αντιδρούσατε με ένα λάκτισμα στο ζεύγος γεννητικό να δένουν με σακουλοειδή μορφή, ναι, θα ήταν αποτελεσματικότερο από την αντίδραση σου, Ηλία? Αποτελεσματικότερο. Άντε, καλή εκπομπή. Όταν είπε η Κανέλη ότι έχω βιώσει πρόσφατα χουλικανισμό στο γήπεδο, μάλλον εμένα θυμότανε μετά τις φάπες που έβαλε τον Κασιδιάκη. Εγώ όμως ήμουν λεκτικός. Είχε σταγωθεί. Μα έβαλε γκόλο ο Παναθηναϊκός στον Άρη. Και πέφτει το μάτι μου στη Λιάνα Κανέλη, ο οποίος πανηγυρίζει. Λέω μωρή, εσύ αριστερή γυναίκα, πανηγυρίζει τα γκόλ των εφοπλιστών. Η ομάδα του λαού. Εντάξει, μπορεί ο λαός να είναι λίγο απλοχέρης. Ναι, απλοχέρης ο λαός. Πανηγυρίζεις ρε κατσίκα της, λέω, δεν τρέπεσαι λίγο? Το γκόλ του Λέτο. Του Λέτο, λέω, του πατέρα να πούμε, του εφοπλιστή. Σαν δεν τρέπεσαι, γράφει ο τύπου και ιστορίες. Σαν χλαμάρες. Στην προοδευτική ή να πας, λέω, πατσαβούρα κτλ. Σας παρακαλώ, κύριε. Διάλειμμα. Έτσι την είπα. Δεν ήταν σωστό. Καραφλέ, αφήστε τη, λέει μια κακιά λέξη για τα εισιτήρια του τελικού. Εγώ πήγα με δύο φίλους μου και άλλοι πέντε δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί δεν βρήκαν εισιτήριο. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω. Πάντως, 24.500 που ήταν οι Αριανοί, εσείς κάτω δεν ήσασταν. Μπορεί να ήσασταν 19, μπορεί να ήσασταν 20, 21, 24,5 δεν ήσασταν. Άρα οι Αριανοί έχουν τη μεγαλύτερη, δυστυχώς για εσάς, μετακίνηση αυτή. Γιατί τα καλά με τους Αριανούς βριζόμαστε. Η αλήθεια είναι αυτή όμως, πώς θα γίνει? Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Ναι, λέει ο άλλος δεν πήγανε, λέει δικοί μου δεν βρήκαν εισιτήριο. Τι δεν πήγανε? Και όχι, λέει είχαμε αυτό και δεν μας κάναν. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορώ να κατέβασω 100.000 κόσμο κάτω, ή 50 ή ο Ηρακλής κτλ. Εγώ λέω πόσοι πήγανε. Η ιστορία έδειξε ότι αυτό το ρεκόρ δύσκολα θα καταρριφθεί. Πολύ δύσκολα. Και πλέον και για λόγους ασφαλείας. Πλέον δεν δίνουν τόσα πολλά εισιτήρια. Πρώτον. Δεύτερον, για λόγους ότι τα τελευταία 5 χρόνια απαξιώθηκε όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες. Όταν βλέπουμε στους 18χρονους που λένε εδώ, έχω πάει εδώ τη Λίβερπουλ, στοίχημα και φραπεδούμπα 5 ώρες. Πώς το πες, φρεντούμπα. Φρεντούμπα. Καλημέρα, κύριε. Τι να πω, εγώ καταγράφω τα γεγονότα. Καλημέρα, κύριε. Κύριε, καλημέρα. Νάτος. Νάτος. Καλημέρα και στο φιλαράκι εκεί πέρα. Καλησπέρα. Παοξής. Ναι, είναι παοξίδες εδώ. Ναι, ναι. Τι άλλο θα είναι, τι άλλο θα είναι. Μα είναι τι άλλο θα είναι. Είναι γειτονάκια μου, είναι γειτονάκια μου. Είναι στον Αϊθαράπη, δεν είστε όλοι? Όλοι, όλοι. Έτσι. Τούμπα, έτσι, τούμπα. Ναι. Τι, τούμπα. Έτσι θα είναι, εκεί πέρα πάω κάρα. Λοιπόν. Για πες. Κωστή μου, πώς τυχαίνει, εγώ βγαίνω μέρα παραμέρα σχεδόν. Ναι. Πώς τυχαίνει όταν είναι να βγω εγώ. Ναι. Να βγει και ο άλλος που σαλιάρες από εκεί κάτω. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, μαζί του εγώ ξανά. Ήταν φτιαγμένος, ωραίος ήταν. Σήμερα ήταν. Ναι. Και πότε δεν είναι αυτό φτιαγμένος. Παίζουν σε μια φορά που είναι σωστός. Τέλος πάντων, εγώ μαζί του δεν ξανασχολούμαι, ούτε σχολιάζω καν τι λέει και τι κάνει, αν δει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Θα παρακαλούσα και τον Γιάννη του Χιλιτίδη, όποιος θέλει να βγει, να κοντραριστεί, να κάνει αντιπάρση μαζί μου, ευχαρίστως. Μαζί του ξανά, όχι. Με άτομα που δεν έχουν επίπεδο, δεν θα ασχοληθώ ξανά. Μάλιστα. Όταν είναι το στόμα, το βρωμάει, τίποτα παραπάνω. Γιατί λοιπόν. Δεν κολγκέιτ, δεν έχει και στη Γερμανία να το πλύνει. Δηλαδή. Τα πάντα έχει, αλλά δεν τα πλύνει τα δόντια. Το βρωμάει. Όταν λέμε βρωμάει, μέχρι εδώ φτάνει η μπόχα. Ναι.
Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με την Παοκάρα, το ευρενό ματ. Με την Παοκάρα, βέβαια. Βεβαίως. Κύπελο είναι, γνωρίζουμε στο κύπελο. Εγώ είμαι μετρημένα τα πράγματα. Ούτε αισιόδοξο θα ρίξουμε αύριο 4, 3. Να μην ενδιαφέρει αύριο αυτή η πρόκριση, έστω και με ένα 0. Διακρίνω ένα φόβο, ένα σεβασμό. Όχι, ένα φόβο είναι κύπελο και στο κύπελο πάντα γίνονται εκπλήξεις και όλα είναι πιθανά. Έχουν αυτοί το σκορ υπέρ τους. Ναι, αυτό τώρα καλά λέει ο Αντωνιάδης ότι. Λίγο φοβάσαι κόλπα αυτά. Άστον Αντωνιάδη, σου είπα, άστον αυτά, βουντού και μουντού, αυτό περιμένει αυτός. Θα δείξει αύριο, εγώ δεν φοβάμαι καθόλου. Απλώς ξέρω ότι το κύπελο πάντα κρύβει εκπλήξεις. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν αύριο, ειδικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ, να μην πούνε, έλα μωρέ, τώρα έκανα καλή εμφάνιση με τα Γιάννενα, ρίξα 3 μπαλάκια, θα μπορούσα να ρίξω άλλα 3. Αυτά είναι στο παρελθόν. Αύριο έχουμε ένα ματς. Να μπουν σοβαρά να κάνουν μια και να ρίξουν 4-5 γκολ και να βουλώσουν σώματα. Μπορείς να φανταστείς λίγο, έτσι να κλείσεις τα μάτια, ένα πιθανό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στα προημιτελικά κυπέλλου Ελλάδος, πώς θα μπορέσεις να το διαχειριστείς με Αντωνιάδη κτλ. Είναι ένα θέμα. Θέμα είναι, εντάξει τώρα δεν μπορώ να το φανταστώ. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ, εγώ τα θέλω τα πουλάκια μου στην επόμενη φάση. Τα πουλάκια σου γιατί, τα γιατί γαυγίζαν, και πριν 2-3 χρόνια όταν κληρωθήκαμε. Ναι. Και φάγανε μια παλάμη περιποιημένη, ένα φάσκελο. Ναι, αλλά δεν είχαν Νίκο Παπαδόπουλο, είχαν τον άλλο. Ναι, τώρα μωρέ Νίκο Παπαδόπουλο, εντάξει ο προπονητής είναι μια χαρά, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, μια χαρά προπονητάρας είναι για τον Ηρακλή. Αλλά τώρα εντάξει, μην λέμε τώρα τρέλες, ξέρεις και εσύ πολύ καλό ότι μια πιθανή κλήρωση Ηρακλή ΠΑΟΚ. Σε διπλούς αγώνες. Παίρνει μόνο να εκεί για σας, να κάνετε νούμερα, το Βέλιο... για εμάς να βιώνουμε να πειραζόμαστε. Το Βέλιο δεν τον τυπολογίζεις εκεί, μη σε κάτσει κανένα πλεμάτι. Όχι, ένας Βέλος είναι μωρέ τώρα, τι να πω, στο Πανιόνιο τι έκανε, στον Πανιόνιο έκανε 0 τελικές ο Βέλος και όλος ο Ηρακλής. Οπότε σου λέει, άμα έκανε με τον Πανιόνιο 0 τελικές, τι του λέμε σε κάτι. Πιάσω εγώ τη μέρα, ποιος Ηρακλής, ποιος εδώ, Κοντζάν Ντόρκμουν, εγώ έριξα στα τάρταρα τον Ηρακλή. Τώρα θα φοβηθώ. Σεβασίου είναι μια ομάδα σεβαστή. Εγώ τη σέβομαι. Εγώ πάντα στο λέω ότι για μένα ο Ηρακλής ήταν ο μικρός αδερφός από ανέκαθεν. Μικρός αδερφός. Εμένα ο μεγάλος αντίο. Ο μικρός αδερφός. Μικρός αδερφός. Εμένα, ναι, ρίστε. Μικρός είναι ο αδερφός. Μικρός αδερφός, ναι. Μικρός. Για μένα ο αντίπαλος που είχε πάνω τα προβλήματα που είχαμε τις αντιπαραθέσεις μου, θα είναι ο Άρης. Κακά τα ψέματα. Είναι ο Άρης. Κακά, αλλά ο Άρης τώρα παίζει με τη Θύελλα Περιστερών. Εντάξει, τώρα μπορεί να παίζει η ομάδα και με τη Θύελλα και με την Πατρών και με ποιον παίζει. Εντάξει, θα είναι και αυτή. Με τον Ελίσποδο Κρυφιάς παίζει. Τώρα, ναι. Τι να κάνουμε, εκεί η ομάδα τους από άλλους αντιμετωπίζαν τα προβλήματα, άλλοι φταίγει αυτό που και που καταντήσανε. Αλλά για μένα ήταν ο Άρης, δεν ήταν ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα συμπαθητικιά, ήταν το αδερφάκι. Αδερφάκι. Αδερφάκι, ήταν το μικρό αδερφάκι που εντάξει, εγώ τους συμπαθούσα πάντα, τους υποστήριζα, τους έβαινα, τους έκανα. Βγήκαν τώρα 2, 3, 4, 5 τώρα και κάνανε τι κάνανε. Και μας αναγκάσαν τώρα λίγο να μιλάμε με κακά λόγια. Κατά τα άλλα, οι άλλοι ρεπίδες που βγαίνουν στο. Τα διάφορα παιδιά που βγαίνουν, εγώ τα συμπαθώ, δεν έχω πρόβλημα μαζί τους. Ναι. Εγώ μόνο βγαίνω και μιλάω και κάνω όταν βγαίνουν αυτοί και μιλάνε κακά για την ομάδα μου, λένε αυτά για την ομάδα μου. Εγώ δεν μπορώ να τους ακούω και να μιλάνε αυτοί έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ, θα βγω και θα τους απαντήσω, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Ο Ηρακλής για μένα ήταν πάντα, σου λέω, μια συμπαθητική ομάδα. Και τώρα είναι ακόμα. Ακόμα. Και τώρα είναι, απλώς όταν είμαστε αντίπαλοι, εκεί θέλω να σου ρίξω 5, 6 και 7 γκολ, δεν το συζητάμε. Ναι. Οπότε, εντάξει, σίγουρα αύριο μετράει πρώτη πρόκριση και μετά εάν θέλουν τα παιδιά, άμα το θέλει και ο Θεός, όπως είπε και ο φίλος ο Μάνος, θέλει, αν θέλει ο Θεός, έχει κέφια, αυτός θέλει ένα τελικό στο Καφτατζόγλιο. Θα δείξει. Θα ναι. δείξει. Ναι. Παρέχει πρώτα αύριο η πρόκριση. Γιατί το κύπελο μέχρι στιγμής περάσαν όλες οι μεγάλες ομάδες. Εμένα κάτι μου λέει ότι πάντα κρύβει μια έκπληξη, μια μεγάλη θα αποκλειστεί, ας ελπίσω δεν θα είναι αυτή ο ΠΑΟΚ. Ένα σοβαρό ΠΑΟΚ δεν θα είναι τίποτα. Πάντως ο Αντωνιάδης διαφωνεί και λέει ρε, δεν σε φοβάμαι, κάτσε να το βγάλουμε με τι θέλει να πει. Έχει τον Αντωνιάδη τώρα, Αντωνιάδη, τι θα πει ο Αντωνιάδης. Ο Αντωνιάδης ήταν στην Δέλτα Εθνική, έπαιζε εκεί με την Μέγα Αλέξανδρο Ηρακλίας. Ηρακλίας. Ναι, εκεί με την πατρίδα μου και έλεγε ότι εγώ θα κερδίσω τον ΠΑΟΚ. Άστο, εντάξει, τώρα ο Αντωνιάδης τι λέει, είπαμε αυτός, όταν είναι το σώμα του μυρίζει. Άστο. Ο σοβαρός Ηρακλιδέας πιστεύω να απέφυγε μια τέτοια κλήρωση. Το μόνο που μόνο θα μετρήσει να είναι για το πρεστής της πόλης. Ότι θα είναι ένας αγώνας, θα ασχοληθούν εκεί τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες, ο κόσμος. Ακού λίγο, λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Ξέρεις ότι στο χωριό του, για να πλένουν τα δόντια, σου βουτούσαν το δάχτυλο στην οσβέστη, ξέρεις.
Χιλιτίδη, ή τον κλείνεις, ή κλείνω εγώ, ή καλυφτώ ένα από τα δύο. Γιατί, ποιο χωριό. Ρίχναν το δάχτυλο στον Αζέστη και. Χιλιτίδη, κλείστο για να σου πω ποιο χωριό είναι, κλείστο. Δεν θέλω καν να τον ακούω. Έλα, μωρέ, πάρα ένα. Πολύ. Εντάξει, λοιπόν, το χωριό είναι από το Χαροπόσερόν, δίπλα στο Σιδηρόκαστρο. Και αν θέλει ο κύριο Αντωνιάδη, α έρθει να το επισκεφτεί το καλοκαίρι να το δει με τι παίρνουν εκεί τα δόντια του οι Χαροπιανοί. Να πάμε, ρε Αντωνιάδη, να βρούμε. Το 90% του Χαροπού είναι στη Γερμανία. Έχει λεφτά να το σκεπάσει. Έτσι ακριβώ θέλω να τον πω. Είναι το λικό Παρίσι. Στι αίρε. Όσοι με ακούν και γνωρίζουν το χωριό, θα βγουν και θα το επιβεβαιώσουν. Το μικρό Παρίσι το Σερών είναι. Λεφτά να το σκεπάσει έχει το χωριό αυτό. Εδώ έχουμε σύλλογο από Δήμον Χαροπού, έχει κάνει ιατρείο στο χωριό, έχει κάνει γήπεδο στο χωριό, ναι. Έχουν περάσει 200.000 ευρώ μόνο για το χωριό από το σύλλογο εδώ, στα τελευταία 12 χρόνια. Αυτός γιατί λέει... Δεν μιλούσε τον Ιάδη για το χωριό μου. Τι κάνω και αν βάζω το δάχτυλο και παίρνω τα δόντια τους. Στον ασβέστη. Μάλιστα. Επάλαβες. Καλά βρε. Σταμάτα. Λοιπόν, γιατί πάω φόρα είναι. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα από τάπο, χάρηκα και στο Φιλαράκι το Παοκτσί, άλλο με τη Νίκη και όλα τα άλλα θα έρθουν σιγά σιγά. Ένα καλό δεκάρι να πάρουμε και όλα θα δεις. Μάλιστα. Οκ. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Ναι. Αντωνιάδης. Έλα. Ακούγομαι τώρα. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις ρε. Ξέπα για το χωριό του να πούμε. Έχει λεφτά. Τα δόντια τους ξέρω πώς θα πλύνουν αυτοί. Με τον ασβέστη. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτός όταν έφυγε από το χωριό του και πήγε στο Βλαχοπόχο, πήγε με τα σωσόνια. Ξέρεις τι είναι τα σωσόνια. Αυτά που φοράνε οι χειρουργοί στο... Όχι ρε. Αυτά τα λαστιχένια τα παπούτσια ρε. Α, τις κάλτσες, τις κοντές λες, ναι. Όχι ρε, τα παπούτσια τα λαστιχένια ρε. Α, ναι, αυτά που φοράνε οι χειρουργοί. Αυτά ναι. Με την άσπρη την κάλτσα. Ναι. Έτσι ξεκινήσαν αυτοί και πήγαν εκεί πέρα να πούμε, ο Βλαχοπόχου. Και πατήσανε πρώτη φορά άσφαλτο, ξέρεις ε. Πρώτη φορά άσφαλτο. Εδώ ναι, ρε. Γιατί ρε, εκεί στο Χαροπό δεν έχει άσφαλτο. Ποια άσφαλτο ρε. Το πιο ρηχό είναι στη μέση ρε. Περπατάνε με στη λάσπη ρε. Αυτή εδώ τώρα ξαφνικά πήγε ο Βλαχοπόχου εκεί. Αφού να φανταστείς. Το πήγανε να πούμε στο ΣΥΠΑ και την άλλη φορά ρε. Πού. Το πήγανε να πούμε στο παράτα αυτό το Βλαχοπόχου. Ναι. Ακούς. Ναι. Και το λένε να πούμε. Το ρωτάει ο Βλαχοπόχου. Πού είναι τα αποχωρητήρια. Ναι. Και τον είπαν είναι εκεί. Και αυτός πήγε έξω να παρακατουρίσει ρε. Φαντάσου να πούμε τώρα και το άλλο ότι πήγε να κρεμάσει να πούμε την κλίτσα και το αυτό πάνω και ζητούσε σφυρί και καρφί ρε. Σφυρί και καρφί. Έλα φτάνει. Φτάνει μωρέ τον άνθρωπο, σταμάτα. Σταμάτα και εσύ Παναθεμάς, θα ρίσκε εσύ από το Hollywood να πούμε. Θα ρίσκε εσύ από το ξέρω εγώ από πού, από τα νησιά. Ναι, καλημέρα. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Ο Αριανός έχει ένα γέλιο ρε φίλε από την Αθήνα. Για ξυπνητήρι είναι να πούμε, να το βάλω για ήχο να πούμε να ξυπνάω. Του μπούζου είναι καλύτερο. Τώρα για τον Ηρακλειδέα, το Γερμανοτσολιά. Μαζάλισε με τον Ηρακλή, μαζάλισε με τον Ηρακλή. Μαζάλισε, τι βγήκε να πει για τον Ηρακλή. Έλα Ηρακλειδέας είμαι εγώ. Το ξέρω ρε. Παραλία μεριά, βέβαια. Κοίτα να δεις. Εντάξει, ο Βλαχοπόχου τώρα να σου πω κάτι. Είπε κάτι κακό τώρα. Είπε ότι τον Ηρακλή τον είχε σαν μικρό αδερφό. Τι να μας είσαι, ρε φίλε. 12 άθλους έχω κάνει. Να πούμε τώρα και με πλέμε ένα μαγκές. 12 άθλους έκανες. Λευναία, ίδρα. Τα βόδια του γυριώνει καθάρισα. Ρε τα μήλα να πούμε τον έριξε. Ρε φορτούζι, ρε τον έριξε. Και μου που λέει μαγκιά να πούμε 20 χρόνια γκόμενα τον έχω να πούμε. 20 χρόνια γκόμενα. Και ο άλλος ο Αριανός βγαίνει και λέει για το ΆΚΑ μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών. Και εγώ γέμισα το κόρνερ εκεί στη Χαριλάου να πούμε το 2005 και τον έριξα. Και δεν βγαίνει να το πει. Τον έριξες, γεια. Να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση ρε φιλέ. Έλα. Άμα ήσουν τώρα ας πούμε είχες εσύ το Μετρόπολης, έτσι. Ναι. Ήσουν το αφεντικό. Το αφεντικό. The boss. Τον κόκκινο θα τον πλήρωνες ρε. Βέβαια.
Θα τον πλήρωνε, θα δω τον άλλο. Ο κόκκινος ξέρει να κάνει ραδιόφωνο, φίλε. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν έχει ιδέα από μπάλα, είναι άσχετος. Και, δηλαδή, και ποιος σου λέει, και ποιος σου λέει ότι, από, ότι για να κάνεις ραδιόφωνο πρέπει να είσαι μέτρ του ποδοσφαίρου. Το είχα δει μια μέρα που βγήκατε στο TV Μακεδονία εκεί σε αυτόν τον, πώς το λένε, να πούμε, δεν θυμάμαι. Ναι. Και μόλις το βλέπω πήγε να μου βγει το φαΐ από τη μύτη, λέω ρε. Εντάξει, είναι φυσιογνωμία ο κόκκινος, φίλε. Δεν είναι. Είναι ωραίος, είναι. Δεν ωραίος, είναι, δεν είναι, δεν είναι, ας πούμε. Είναι ωραίος, είναι. Δεν είναι, είναι κλασική μορφή, να πούμε. Δεν είναι. Είναι, είναι φιγούρα, είναι φιγούρα. Είναι μεγάλο δηλαδή, καρτούν, δεν υπάρχει. Καρτούν, το παιδί που στο σχολείο έτρωγε σε κάθε διάλειμμα από ένα σάντουιτ. Μεγαλοπούλα. Κοροϊδεύεις, αλλά. Ο κόκκινος έχει, έχει κάνει ρεκόρ ο κόκκινος. Πλάκα, έχει, έχει πει το κορυφαίο κόκκινος. Το θυμάσαι. Ποιο, ποιο. Εθνική Εβδομάδα Φέρου. Εθνική ομάδα, Εθνική Εβδομάδα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ρε Σαρδάμ, άμα κάνεις ρε, κάθε μέρα εκπομπή και αυτά, θα σε φύγουνε Σαρδάμ. Δεν υπάρχει τώρα. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Για το Φραγκίσκο Μανέλη, τι γνώμη έχεις, ρε. Ποιος είναι ο Φραγκίσκος Μανέλης. Έλα, ρε, που κάνει με το Βέγκο μαζί το Μήτρο, ο Μήτρος και ο Μητρούσης. Ξέρεις τι γυναίκας ήταν ο Μανέλης. Τι γυναίκα είχε. Τι γυναίκας ήταν ο Μανέλης. Σοβαρά. Φοβερός γυναικάς. Έλα, όλοι αυτοί οι κομικοί, οι πολύ κομικοί ηθοποιοί ήταν όλοι γυναικάδες. Όλοι. Ρε το Μανέλη. Ωραίος ηθοποιός, ε. Πολύ πλάκα. Ήτανε... Δεν χρειάζεται να μιλήσεις, τον έβλεπες και γέλαγες. Ε, βέβαια, ρε, πλάκα. Ίδιος αυτός εδώ ο καθηγητής διαιτησίας είναι. Πώς το λένε, ρε. Βαρούχας. Ο Βαρούχας, ρε. Ίδιος ο Βαρούχας είναι ο Μανέλης. Μπορεί να είναι κανένας γιος του να πει, ναι. Ξέρω εγώ, και να το κάνει Βαρούχας. Βαρούχας είναι φαν του Ραπτόπουλου, να ξέρεις, ε. Ο Φορτούζι τον έριξε. Ο Φορτούζι τον έριξε. Φορτούζι τον έριξε. Για χαρά, ρε. Φορτούζι, ρε. Έλα. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, έλα, ρε. Τι έγινε. Καλά, ρε. Ο Ταρίφας από το Βερολίνο, ε. Καλά, εντάξει. Τώρα... Ακούγομαι καλύτερα τώρα, καταρχήν, γιατί ξέρεις, έπαιρνα μέσα από ένα πηγάδι τηλέφωνο. Ναι, σε το Βερολίνο έχει πηγάδια, ρε φίλε. Ε, πώς δεν έχει, καλά, σοβαρά μιλάς. Πηγάδια, βουνά, ό,τι θέλεις. Έλα. Υψόμετρα. Ναι. Ζάχαρη. Δεν με λες. Ναι, αλλά, δεν με λες. Ναι. Ο Αντωνιάδης είναι στη Γερμανία, είναι τώρα. Βέβαια, πού είναι. Τέτοια ώρα, καταρχήν. Τέτοια πρέπει να κοιμάται. Πες με πού είναι να βρεθούμε να πάω, τον πάω καμιά κουβέρτα να μην κοιμάται ξεσκέπαστος, να πούμε, πες τον να. Γιατί ρε φιλέ, βλέπει όνειρα περίεργα δηλαδή και τε λες ότι κοιμάται ξεσκέπαστος. Τι... Με τον Αντωνιάδη είναι σίγουρο ότι δεν μιλάει η πύρα, μιλάει η μπύρα. Και άμα το δώσω δύο μπύρες θα πει πάω κολέ. Αντωνιάδη, κάνω τα χέρια μου στον Αντωνιάδη, μιλάμε, πρέπει να κάνεις μια εκπομπή μόνο με τον Αντωνιάδη, μόνο. Ρε εσύ βλαχομπόχουμ, γιατί ρε εσύ τα παίρνεις σοβαρά αυτά που λες. Εντάξει ρε φίλε. Μη τσιμπάς ρε εσύ ρε, μη τσιμπάς. Ποιος Ηρακλής, εντάξει. Άσους έχουν και αυτοί τον ταλκά τους, καλά ξηγιούνται, περάσαν τι περάσανε. Εμείς υποστηρίζουμε και αυτοί, ας μην γουστάρουνε. Αλλά γουστάρω εσύ να πέσετε με κάνα γάβρο, Αντωνιάδη ακούς. Ακούει. Με κάνα γάβρο να πέσεις, σε θέλω να δω τι θα κάνεις ρε. Εσύ... Τι θα κάνεις ρε με τον αυτόνα που σε έριξε εκεί στα χωράφια, στα σπραχώματα. Εσύ άμα παίξεις με τον γάβρο τι θα κάνεις ρε. Εγώ θα τον περάσω και θα αποκλειστώ στον επόμενο γύρο εσύ από κανένα χωριό να πούμε. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, δεν το ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ για να πνέει για Ντόρτμουντ, Ολυμπιακούς και τέτοια. Άμα παίξει με καλονές, με τίποτα φάρους κερατσινίου στο μπάσκετ, με τέτοια είμαστε βάφτα... Μαύρα είμαστε για τα τέλος πάντων, αυτοί είμαστε. Δεν μπορείτε να διακρίσετε τελευταία... τον τίτλο του φαβορί, αυτό είστε ρε. Δεν είμαστε. Άκου λίγο, να σε πω. Πες τον Καρυπίδη, τον Καρυπίδη, να τα δώσει τα Μαρινόπουλος, να σβήσει το Όπουλος, να γράψει ένα Άκης, να κάνει και μια επιγραφή έτσι με χ πάνω. Μαρινάκη. Εντάξει. Και να τα δώσει εκεί πέρα να πούμε στο αφεντικό του, γιατί ξέρουμε όλοι ποιος είναι το αφεντικό του Άρη, να πούμε. Εντάξει, τώρα θέλει να κρυφτεί η Τατιάνα, να πούμε, και δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα μεταξύ σας μεταξάρεσε αυτό που λέει, είσαι παλιά... Είμαι παλιά καραβάνα και τα έχω δει και με την πολύ ομάδα πολύ παλιά. Τα κολλητιλίκια αυτά. Εντάξει, τι να λέμε ρε φίλε, να πίσω παίξανε λεφτά, τι. Ναι, εντάξει. Ψέματα θα πούμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάτι τελευταίο στα παλικάρια.
Παιδιά, άμα πίνετε 5 ώρες φραπέ τη μέρα, το πολύ πολύ να πάθετε νευρικό κλονισμό. Τίποτα άλλο. Τα λέμε. Για χαρά. Έγινε. Άσους να λένε. Σερε. Εμείς πάμε αργά εδώ στην πόλη. Τη ζωή ώρες. Μας εδώ, χαλαρά. Δηλαδή πας 2 η ώρα και φεύγεις 7. Εύκολο. Δεν πεινάς το μεσημέρι, ρε Γιαννάκη. Δηλαδή πας για φραπέ μετά το μάθημα, δεν πας. Πάω. Πας. Δηλαδή τι ώρα τρως. Κοίταξε να δεις, την ανάγκη τσιμπολογάμε και έξω, εντάξει τώρα, δεν είναι αυτό το θέμα. Έξω δηλαδή, κάνω λουκάνικο, μισό ευρώ. Ό,τι βρούμε. Ό,τι βρούμε. Καμιά γάτα, αγκύρας και τα λοιπά. Έξω από το Λαγκαδά, κλείσανε ένα μαγαζί, το έμαθες γιατί, Ναι, 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 α, πουλούσε, πουλούσε κουνέλια και ήταν γάτες αγκύρας. Κυνηγούσε, λέει, τις γάτες. Δεν τον κερατά να πούμε. Θεόφοβοι, δεν υπάρχουν αυτά. Έξω από το Λαγκαδά τώρα, πας να φας εστιατόριο. Ωραίο πράγμα. Και σε πει, έχω κουνέλι. Και νιάου θα κάνει το κουνέλι. Το κουνέλι θα κάνει νιάου. Μουστάκι της ψήνας θα έχει το κουνέλι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φωτσό. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Κουρκούλης από Τσοτήλη. Γεια σου, Κουρκούλη. Τι κάνεις? Καλά. Καλά το Τσοτήλη, τι λέει? Καλά, ωραία. Λίγο κρύο έχει. Τι θες να έχει το Τσοτήλη, ρε φίλε? Τι θες να έχει το Τσοτήλη? Άμα δείξει τώρα και ένα χιόνι, πάει. Θάψουμε. Φίλε, τι να κάνουμε, υγεία είναι να πέσει λίγο χιόνι. Λοιπόν, εδώ όλοι πάω και είμαστε. Στο Τσοτήλι. Καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Ας πρώμα από το Τσοτήλι. Και... Μ' ακούς? Σε ακούω, αν μιλήσεις θα σε ακούσω. Ναι, τη χελώνα την έριξε στην Καστοριά, έμαθα, εδώ στη Λίμνη. Όχι, όχι, σε ένα υδροβιότοπο. Ωραία, είσαι καλός άνθρωπος. Και θα τον κόκκινο ρίξουν στο θερμαϊκό γιατί είναι φώκια. Αντί καλή νύχτα. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ακούγομαι? Ακούω, βέβαια. Γαύρος, θα περισσότερο στη Τούμπα. Ακούτε? Όρμα, ρε, όρμα τους. Λέω, σήμερα έχω ίστρο, οπότε μην με κόψεις, δεν θέλω. Πριν που βγήκε ο Βλαχομπόχ μου και είπε για... Την ανάσα του Αντωνιάδη που βρωμάει, λέει, από χιλιόμετρα. Ναι, βρωμάει δηλαδή, βρωμάει εννοεί, δηλαδή λέει κακά λόγια, έχει βρώμικα λόγια, έχει βρώμικο στόμα, είναι βρωμόστομος, να μου κατάλαβες. Θα αντιληφθήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας είπε όμως που τα κακάκια που μέχρι εδώ πέρα μυρίσανε όταν μίλησε για το κύπελο του Μάθου ΠΑΟΚ αύριο. Μέχρι το τηλέφωνο μου εδώ πέρα μυρίσανε στο Βλαχομπόχουμ. Εντάξει, ο Βλαχομπόχουμ έχει παραδείγματα, Άγιο Νικόλαο. Ποσειδώνα Μηχανιώνας, Γιάννη Τσάβαρου σε μπέναλτι μέχρι τα χαράματα. Έχει αποκλειστεί από την Καστοριά δύο φορές. Αμέ, σου λέει, έμπειρος είναι, σου λέει, να μην κάνω. Καλονί, ξεκαλονί. Εδώ ήρθε ο Βουλινός στη Μηχανιώνα και έδινε πριν. Για να κερδίσει η Μηχανιώνα το Βόλο να περάσει, να πούμε. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος, χρονιά πήγε τελικό. Ξέρει ο Μπόχουμ. Δεν την εμπιστεύεται την ομάδα του Μπόχουμ, το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Και να και το κύπελο και κάνει εκπλέξεις και αυτά. Καταλαβαίνεις ότι δεν το έχει το Καλονί να πει βάλω 3 γκολ, 4 γκολ. Δεν το λέει. Με λίγα λόγια τρέμει η καρδούλα του, λοιπόν. Τρέμει. Λέω, με λίγα και καλά λόγια κάνει, γιατί ποδοσφαιρικά είναι σωστός ο Μπόχουμ. Ναι, λοιπόν, Κωστή, θέλεις μια είδηση, αποκλειστικότητα? Θέλω. Έχω έναν φίλο ο οποίος δουλεύει για μια σελίδα που η οποία γράφει η νέα του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν μπορώ να πω όνομα για γνώμη τους λόγους. Η δουλειά αυτού νου είναι να διαχειρίζει τη σελίδα του, τη σελίδα του site στο Facebook. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, και. Και μου λέει ότι όσο δεν προχωράει η ανανέωση συμβολαίου του Κάτσε στον ΠΑΟΚ, έχει προταθεί ο Κάτσε σε ομάδα της πλατείας Αλεξάνδρας. Καταλαβαίνεις ποια είναι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Σε ομάδα της πλατείας Αλεξάνδρας. Ποια είναι η πλατεία Αλεξάνδρας? Ποια μαντάρκος έχει γράφει στην πλατεία Αλεξάνδρα στην Πειραιά? Πλατεία Αλεξάνδρα ποια είναι? Στο δεύτερο, στο Πασαλιδάνι μπροστά. Τα γραφεία του Ολυμπιακού, ρε. Για να πάει ο Κάτσε στον Ολυμπιακό. Προτάθηκε, ναι. Προτάθηκε. Να, λοιπόν, και κάτι ακόμα και κλείνω. Λοιπόν, τι ακούγεται, ρε, τι γίνεται? Τίποτα, το κινητό ειδοποίησε, έχω το τέλος πάντων. Ναι. Κάτι τελευταίο. Εδώ και 3 μέρες έχω θέσει στον κύριο Βλαχομπόχουμ μια ερώτηση, ο οποίος μάλλον εσκεμένα δεν απαντάει στην ερώτηση αυτή που του έχω θέσει. Πιστεύω κατάλαβες τι εννοώ. Με το εξοχικό που μας λέει, με το εξοχικό. Εγώ την κάνω άλλη μια φορά, αλλά ξανακούστηκε, γιατί φαίνεται δεν ακούει καλά τα δαγκώματα που δεν έχουν κάνει. Ναι. Λοιπόν,
Κύριε Βλαχομπόχου, μου είχατε πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο Καρεσκάκι κάτω ένα εξοχικό. Εγώ τι πρέπει να πω που πριν πολλά χρόνια είχα κάνει 15.000 κερκίδα μέσα στο γήπεδό σου με τον Ατήλιο Μπροστάρι. Αυτό, πότε πάνω έγινε αυτό ρε, πόσα χρόνια αυτό πριν? Έγινε το 90 κάπου εκεί πέρα. Άμα ρωτήσουμε την Κυριακή τον Αστραμάτο Μάριο στην εκπομπή, θα μας πει και η ημερομηνία ακριβή και αντίπαλο και όλα που είναι πιο πολύ γνώστη της παλιάς ιστορίας. Ναι. Αυτά. Ναι. Καλό βράδυ, παιδιά. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Σιγά. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, ακούσεις Ολυμπιακός. Καλώς τον. Λοιπόν, να σου πω για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ δεν ξεπέρασε στο κύπελο τους φιλάθλους στο Άρη. Δεν τους ξεπέρασε. Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί ήταν αντίπαλος Παναθηναϊκός και όχι Ολυμπιακός. Πιστεύαμε ότι ήταν αντίπαλος Ολυμπιακός, θα ερχόντουσαν και παραπάνω ακόμα και θα καθόντουσαν να πέφτει, περιμένανε. Πολύ πιθανό γιατί το πάθος ήταν μεγαλύτερο. Ναι, ναι, το πιστεύω πολύ αυτό. Όπως επίσης πιστεύω ότι αν τύχαινε, που άμα γινόταν αυτό θα γινόταν ο τελικός Θεσσαλονίκη, να ήταν ο Άρης. Δηλαδή πιστεύω ΠΑΟΚ για να φτάσει το ρεκόρ για την προσπάθεια πρέπει να παίξει ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Άρης. Αλλιώς δεν μπορεί να το σπάσει ποτέ. Αλλά λογικά αν παίξει ΠΑΟΚ Άρης θα παίξει Θεσσαλονίκη. Μετακίνηση οπαδών από Θεσσαλονίκη σε Αθήνα την κατέχουν οι Αριανοί. Ποιος θα το σπάσει δεν ξέρω. 24.500 είναι πάρα πολύ. Ένας Ολυμπιακός πάντως θα ήταν σίγουρα περισσότεροι 100% από αυτούς που πήγανε με τον Παναθηναϊκό. Και να σου πω και το άλλο. Σιγά μη βρεις Αριανό, σιγά μη βρεις Αριανό στην Αθήνα. Ένας είναι και βγαίνει κάθε μέρα στο ραδιόφωνο Θόδωρος. Δηλαδή άμα πας, ας πούμε, άμα πας από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανέβεις μέχρι τη λεωφόρο Κηφισίας επάνω, μέχρι την Πεύκη και φωνάξεις Άρης, μπορεί να βγει κανένας και φωνάξει Άρης Βελουχιώτης. Άρης Θεσσαλονίκη θα φωνάξει κανένας. Άρα λοιπόν οι Αργενοί κατέβηκαν. Οι παοξίδες που έχει κόσμο πολύ, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα, ήρθαν και από την Αθήνα. Πώς, αφού ήρθαν τόσες χιλιάδες από την Αθήνα. Άρα η μετακίνησή τους είναι πολύ μικρότερη. 4.000 είναι πολύ. 4.000 μπορεί να υπάρχουν οπουδήποτε. Δεν είναι πολύ, πολύ αυτοί. Οι Αριανοί υπάρχουν αξία, εύκολα στην Αθήνα. Η αξία των Αριανών μετράει γιατί στην Αθήνα είναι ανύπαρκτη. Ενώ κάποιοι υπάρχουν, σε όσοι υπάρχουν παουτζίδες περίπου υπάρχουν κάποιο ποστό. Και οι Ακλειδίδες βρίσκει στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν, αφού είναι Ανατόλου. Εντάξει, ρε φίλε. Που είναι, όλοι μπορεί, στην Αθήνα είναι. Μπορεί να βρει και Αλβανό στο Βόρειο Πόλο. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι. Πιο πιθανό να βρει Αλβανό στο Βόρειο Πόλο παρά Αριανό στην Αθήνα, ρε φίλε. Κάνα πολιτή, θα είναι κανένα γιατρό μετατεθειμένο κτλ. Τι μπορεί να τον βρει, να πούμε. Εγώ πιστεύω αυτό ήταν ο λόγο. Λοιπόν, να σου πω για το κυπελάκι τώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να κληρωθούμε τον ΠΑΟΚ και πέσει με τον Ηρακλή και το κράσει έξω ο Ηρακλή. Ναι. Μετά με την Κούλα και μετά με το Βάζελο. Ναι. Να του κερδίσω όλου, να του κερδίσω όλου και στο δεύτερο γύρο με καλό καλοκαίρι. Ναι. Πώς το βλέπει? Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά δύσκολο να τους βρω, να τους κερδίσω. Δύσκολο να τους κερδίσεις. Εγώ πιστεύω εύκολο είναι αυτό. Πιο δύσκολο να τους βρω στην κλήρωση. Ναι. Βλέπω να σφάζονται μεταξύ τους αυτοί και να μου έρχεται κανένα σαπρόν. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι δεν τους έχω σε παιχνίδια αυτούς, ειδικά σε διπλά παιχνίδια. Α, σε διπλά παιχνίδια εντάξει, εύκολα. Εντάξει. Εντάξει, διπλά παιχνίδια, εντάξει. Σήμερα τότε στο παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Του Ολυμπιακού. Καλά, είσαι τρελός, ρε. Το Ηρακλή είδα. Και ένα ημίχρονο την ΑΕΚ. Είδα και τη φάση που είχα στο Βέλγιο και τον κόλπο ήταν πολύ ωραίο. Ένα ημίχρονο είδα την ΑΕΚ, μόλις έγινε το 1-0 εκεί, το παράτησα. Έφυγα. Α, βλέπεις μόνο το ασπέζ, ε. Ναι. Γιατί σήμερα ο Ολυμπιακός είχε βάλει δεύτερα και πιτσιρικάδες είχε και έπαιξε ωραία μπαλίτσα. Ναι. Τέλος πάντων. Καλώς. Σωστός. Τα λέμε. Έλα, γεια. Πάμε επόμενος κύριος, μάλιστα. Ω, καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε, καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Μπα, τελευταία καλημέρα δεν είναι καλημέρα στην τόσο πόλη της μιζέριας, της ανοχής, της υπομονής, του κτισίματος, του φτιαξίματος, του πιασίματος και ό,τι είναι σε ύματος. Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε μου, καλημέρα στην παρέα σας, καλημέρα στον κύριο Γιλιντίδη. Πώς είστε κύριε Ραπτόπουλε μου? Πολύ καλά, γιατί ήπια καλό Εβιτάλ. Είχα... Καλό Εβιτάλ, ναι, είχα το αμυντικό μου σύστημα, ήταν λίγο σαν του ΠΑΟΚ και πήγα άλλο Εβιτάλ γιατί καταπολεμά τις ιώσεις. Άμα πήγαν όμως τότε και οι ποδοσφαιριστές της ομάδος της γειτονιάς εκεί της πόλης πριν μερικά χρόνια,
δεν θα αποκλεινόταν με προπονητή τον κύριο Κωστίκο από τον Αγροτικό Αστέρα στα πέναλτι του, τον Αγροτικό Αστέρα του Κωνσταντίνου Ριαβόγλου, ναι. Ούτε από το Θρασίβουλα, κύριε Ραβδόπουλε, αλλά αυτά δεν τα λέτε όμως. Τα ξέχασα. Γιατί τα ξεχνάτε, κύριε Ραβδόπουλε, που είναι και πρόσφατα. Γιατί και βγαίνει και ο κύριος Βλαχομπόγουμ. Ρε Βλαχομπόγουμ, και τι μας λέει για το γαροπό σερών. Λοιπόν, Κωστάκι μου, μικρό Παρίσι. Ναι. Δηλαδή, μικρό Παρίσι που να μην περνάει σε πληθυσμό ούτε το καραβάκι, το Άννα Μαρία που πάει Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκη στους επιβάτες. Τι μικρό Παρίσι είναι αυτό, Κωστάκι μου. Εντάξει, μικρό. Μου επιτρέπεις να σε λέω, Κωστάκι μου, ε. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Ραβδόπουλε μου. Για πείτε. Η ομάδα της καρδιάς σας, πότε φίλησε για πρώτη φορά δακτυλίδι? Ήταν με γενικό αρχηγό Λάζαρο πριν 3-4 χρόνια. Εντάξει, δεν πειράζει, αφήστε το πρώτα, αφήστε το πάω σε δύσκολα. Να ρωτήσω, θέλω να μου πείτε, θεωρείτε, ξέρετε κάποτε, είχα πάει σε ένα μάτς, με είχε πάρει ο κύριος Σάβας μαζί τότε και είχαμε ανεφορήσει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σε ένα μάτς μέσα στο Καφταζόγλιο κάπου το 81-82. Δεν θυμάμαι, κύριε Ραπτοπουλέ μου. Θυμάμαι ότι ήταν προπονητής στην ομάδα του δαφνοστεφανωμένου μας, ο κύριος Παναγούλιας από την πόλη σας. Έπαιζε ο Εσταβίλιο, έπαιζε ο Ξανθόπουλος, ο Βαμβακούλας. Α, αλήθεια, ο κύριος Βαμβακούλας είναι προπονητής ακόμα στη μεγάλη ομάδα του Καμπανιακού? Εξακολουθεί, κύριε. Εξακολουθεί. Μέχρι προπονητή, βρε, σας στείλαμε σε αυτή την πόλη, βρε. Τι άλλο θέλετε? Ξέρετε, και νομίζω ότι ήταν τότε στην ομάδα του Ηρακλείου ο κύριος Τσατσέφσκι. Το θεωρείτε τον κύριο Τσατσέφσκι πετυχημένο προπονητή, κύριε Ραπτοπουλέ μου? Βεβαίως. Εσείς τον έχετε ζήσει και από κοντά, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι. Σκληρός άνθρωπος. Από ό,τι ενθυμούμεν, ναι, κύριε Ραπτοπουλέ μου. Σκληρός. Δεν μου λέτε έτσι σε συζητήσεις που είχατε, ρε παιδί μου, μεταξύ Τυριού και Αχλαδιού, σας έλεγε κάποια πράγματα, ακούγατε κι εσείς σαν νέος, νεαρός τότε της ηλικίας? Κρυφά άκουγα, ναι. Κρυφά άκουγα, τα αφομοιώνατε, τα απορροφούσατε όλα σαν σφουγγάρι? 100%. 100%. Μιλούσε τότε για τους ποδοσφαιριστάς του Ηρακλέως. Αν ήταν καλή, αν δεν είχαν καλή απόδοση, τι έλεγε, πείτε μας κάτι που ενθυμίστε. Μου έλεγε, Χατζη Παναγή, μεγάλο παίχτη έχω, δεν έχω center for, δεν έχω τερματοφύλακα. Η τερματοφύλακα, γιατί τους έλεγε, αφού είχε τερματοφύλακα, είχε το... είχε αυτό το διεθνή της Εθνικής Ελλάδος που έπαιξε 5 φορές. Λίγες ήταν. Γιατί δεν ήταν πολλές, κύριε Ραπτόπουλε? Λοιπόν. Ναι, αλλά αυτός δεν ήταν Ηρακλειδέας όμως, ήταν από μικρό παιδί, ήταν ΠΑΟΚ. Εντάξει. Πώς τον έλεγε αυτό, πώς τους χαρακτήριζε τους τερματοφύλακες αυτοί που δεν ήταν καλοί? Μια κακιά κουβέντα έλεγε. Δηλαδή πώς, πείτε, τοποθετηθείτε, κύριε Ραπτόπουλε μου. Γιατί σας ακούει και ο κύριος Γκαντίνας τώρα και θα έχει πέσει από τα γέλια, όχι τίποτα άλλο. Έλα, μην φαίνεις. Όχι έλα, δεν θα λες έλα. Και πάση περιπτώσει, αφού δεν θέλετε να το πείτε, εντάξει, ο κύριος Ιχολύπτης θα σας βάλει εκείνο και το ηχητικό ντοκουμέντο του κυρίου Λαζόπουλου. Ποιο? Που έλεγε για την μπαλοδρομική... Αυτό το ξεπέταμα. Αυτό δεν θέλετε να πείτε ότι έλεγε ο κύριος Τσατσέφσκι? Αυτό έλεγε, αλλά δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Πού να υποθεί αυτό, κύριε Ραπτόπουλε μου, δεν το λέτε. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε μου, πώς θα βλέπετε τα πράγματα στην πόλη σας? Τα πράγματα στην πόλη σας πώς τα βλέπετε? Θα κλείσουν κι άλλες επιχειρήσεις, θα πάνε στην Βουλγαρία. Γιατί να μην πάνε στην Βουλγαρία? Αυτό είναι υπέροχο, κύριε Ραπτόπουλε. Εδώ ο κόσμος πάει ταξίδια να ψυχήσει μέχρι στην γειτονική χώρα που έχει το εκείνο και το μεγάλο ναό για τα παιχνίδια. Το εμπορικό επιμελητήριο της Βουλγαρίας ευχαριστεί τους Έλληνες που δίνουν πνοή, χρήματα και δουλειά σε χιλιάδες λαού βουλγαρικού. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, θέλω με τον κύριο Σάβα τώρα στις 17, 15, 16 Φεβρουαρίου να πάμε για Βρυξέλλες. Ναι. Αλλά ανησυχώ πολύ για αυτό το ταξίδι. Γιατί?
Γιατί θέλω να πάω, εντάξει, να πάρω και πραλίνες. Είναι, φημίζονται οι Βρυξέλλες για τις πραλίνες τους. Υπήρχε ένας Έλληνας ζαχαροπλάστης, μπορώ να πω το όνομά του. Βεβαίως. Ο κύριος Λεωνίδας, οι πιο διάσημες πραλίνες του Βελγίου. Θέλω να πάω, δεν ξέρω όμως τώρα πόσα κιλά μπορώ να φέρω μετά πίσω με την αποστολή. Αλλά δεν ξέρω, πώς το βλέπετε εκείνο το μάτς δηλαδή. Να πάνω στο φανωμένης ομάδος. Να πάρεις το Λεωνίδα Θεοδωρακάκη, αλλά αυτή τη φορά τα ρολόγια στο διαιτητή θα τα δώσει. Ναι. Ο Λεωνίδας τα κούρτιζε στο ημίχρονο, δεν τα έδινε. Ω, τα άδινε κύριε Ραπτόπουλε. Δεν τα άδινε, τα κούρτι, τα παλιά τα ρολόγια. Η καρδιά σας έδινε ρολόγια, κύριε Ραπτόπουλε. Κύριε, τα παλιά, τα σέικο, τα οποία τα κάνανε χρύτσου, 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 τα κουρδίζανε κάθε δύο μέρες, θέλανε κούρτιζα. Αλλά κι εσείς όμως, κύριε Ραπτόπουλε, από ό,τι έχω μάθει, η ομάδα της καρδιάς σας στη δεκαετία του 80 και του 90 έδινε και αυτή η ρολόγια. 100% έδινε. Και είχε και σε κάποια ακροάματα πηγαίνανε μετά. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε μου, αλήθεια, η προσφορά του κυρίου Σάβα στο συνονόματο το Σάβα, τον αξιολάτρευτο ακροατή σας από εκδυτικών συνοικιών, για το, δεν έχει πάλι μονάδες στο κινητό του, για τότε σας παίρνει κύριε Ραπτόπουλε μου. Θύμωσε γιατί, έκανε μουτράκια. Θύμωσε και φύμωσε, bye. Θυμώσαι και θύμωσαι, να είστε καλά. Για χαρά. Το Βερολίνο έχει πηγάδια από τις βόμβες του 40, λέει. Λοιπόν, ο άλλος λέει τα περισσότερα από τους Αργιανούς. Εξάλλου το ανακοίνωσε και η αστυνομία. Καλά, εσείς κραγούδα 0-35. Η Κανέλη πανηγύρισε τον γκολ από αντιφασισμό. Επειδή το έφαγε η ομάδα που έπαιζε φιλικά με τα SS. Τι λένε, μεγάλε. Ωραίος. Λοιπόν, ο άλλος λέει, ρα Παναθηναϊκός από το Πτολεμαϊδέ μου και στους δύο τελικούς απέναντι οι Αργιανοί ήταν πολύ περισσότεροι. Με πολύ μεγαλύτερο παρμό. Οι ΠΑΟΚ μετά το 1-0 δεν υπήρχαν. Λέει ο Παναθηναϊκός που είναι ουδέτερος παρατηρητής γεγονότων. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Πάω καθάμε κύριε. Έλα ρε. Ο Βλαχομπόχουμ, τι να πει βρε. Δεν τον κάνεις καλά. Τι να πει βρε. Δεν τον κάνεις καλά. Τι να πει βρε που την τούμπα την έχουν κάνει τρούμπα βρε. Έλα, δεν τον κάνεις καλά, κρύε. Πάμε παρακάτω. Κρύε. Επόμενος. Κώστα, απέτυχες. Καλημέρα. Κόπηκες. Έλα, ναι, καλημέρα. Κρύε. Γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Τι κάνεις. Καλά φίλε. Μπράβο. Για άλλο λόγο πήρα, αλλά με δώσαν πάσα αυτοί οι δύο οι γάβροι που πήγανε. Φίλε, οι γάβροι στη Θεσσαλονίκη είναι πολλοί. Είναι πολλοί φοιτητές. Είναι πολύ νέοι σε ηλικία. Ναι, δεν ξέρω από πού είναι. Ναι, όχι, όχι. Αυτός ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος μάλλον, που έλεγε ότι θέλει την κούλα, θέλει τον πάγο και τον βάζει. Ναι. Δεν μπορεί να τους παίξει και τους τρεις χαρακτήρες, γιατί είναι στους 8 να τους πεις. Ναι. Ένα. Δεύτερο. Την κούλα την είχε πέρυσι, όταν ήταν β' εθνική. Ναι. Θυμάσαι πόσο ξεφτυλίστηκε σε όλη την Ελλάδα ο Ολυμπιακός. Ή να σου θυμίσω. Ένα τρίτο στόπερ έπρεπε να βάλει ο Βέλλας για να τον πάρει το μάτς. Βέβαια. Ναι, εννοείται. Συμφωνούμε. Άσε αυτό. Τι έγινε για να γίνει το παιχνίδι. Ένα μήνα κάνανε, ας πούμε. Πήγαν στην Κομοτηνή, γίνανε μετεωρολόγοι, πήγαν από εκεί, δεν μείνανε απ' έξω, άσε, αυτοί είναι ξεφτύλες τώρα, εντάξει. Σε διπλό αγώνα θα χάνανε την πρόκριση, ναι. Σε διπλό αγώνα χάσανε την πρόκριση. Το γκολ που βάλε στο 85 τρεις φορές αφισβητούμενο, εγκλήματα στο Καραϊσκάκι, τελείωσε, χάθηκε, βάλαν στο 90 ένα γκολ και έγινε 1-1. Αυτό ήταν, 0-1. Κλάι μάιν. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απορώ πώς πανηγυρίζουν και τι κάνουν. Πες μου άσε αυτά τα άσυλα Ολυμπιακό. Πες μου λίγο εσύ τη γνώμη, γιατί σ' ακούω λίγο στον Μπάρι στον Μελισανίδη. Και απαγορεύεται να το κάνεις εσύ που ξέρεις ο φόβος. Ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να πάει κοντά του Μαρινάκη και ποιος πιστεύεις ότι φοβάται ο Μαρινάκης. Το Σαββίδι, τον Αλαφούζο. Περιμένω, έχω απαιτήσεις. Όχι, όχι, πες μου πραγματικά, πραγματικά τι περιμένω, έχω απαιτήσεις. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις. Έχω απαιτήσεις από τον Μελισανίδη, αλλά τον βλέπω. Τώρα θα τον κρίνω. Τώρα αυτούς τους μήνες θα τον κρίνω. Άκου. Ξέρει τι κάνει ρε Κώστα ο Μελισανίδης. Είναι δυνατόν να είναι χαζός από τους Σαββίδη να πετάει εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε από τη Γάμα Εθνική, από τη Β' Εθνική και είναι για πλάκα δεύτερος. Για πλάκα δεύτερος. Είναι μόνιμα δεύτερος. Με τρία ντέρμπι εκτός έδρας, με άπειρη ομάδα, με το πιο δύσκολο πρόγραμμα που τα έχει όλα εκτός, γιατί αν είχε τα τρία εντός, ένα από τα τρία τα κέρδισε. Αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ τώρα την άλλη Κυριακή θα τον περνάει 7 βαθμούς. Του επενδυτή, των μεταγραφών, του Άρνεσεν, του Μπερμπάτο. Να σου πω κάτι. Της Ευρώπης. Να σου πω κάτι. Παίζαμε με την Ραχούλα και είμαστε δεύτεροι. Φίλε, η ΑΕΚ όπως και να το κάνουμε είναι ΑΕΚ. Αυτό το ξέρω. Από τον ΠΑΟΚ είναι πιο επάνω.
παίζουν μια ομάδα που θα έρχονταν από κάτω και θα ήταν μόνιμα δεύτερη σε 19 παιχνίδια πρωταθλήματος. Και με αποτελέσματα που αυτοκτονήσαμε. Η ΑΕΚ, φίλε, είναι ΑΕΚ. Και περιμένω από την ΑΕΚ το αυτονόητο. Δεν έχω απέτηση από τον Σαββίδη. Από τον Μελισσανίδη έχω απέτηση. Όλη η Ελλάδα έχει απέτηση από τον Μελισσανίδη. Βλέπει ότι με τον Αλαφούζο, βλέπει η Ελλάδα από τον Αλαφούζο και από τον Σαββίδη δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και περιμένω από τον Μελισσανίδη. Ο Μελισσανίδης. Αλλά κάνεις και περιμένεις. Αλλά ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Πίσω του με ξέρει τι κάνει. Σιγά σιγά. Δεν γινόταν με τη μία. Ήταν όλα. Το σύστημα ήταν σάπιο. Δεν βλέπεις τις διατησίες που έχει η ΑΕΚ. Κάνει επίδειξη δύναμης χοντρός. Τον έσκασε λίγο και μίλησε. Θα δεις τι έκανε ο Μελισσανίδης. Δεν τα βλέπεις. Εδώ ακυρώνουν γκολ σε κάθε παιχνίδι. Καθαρά γκολ. Δεν δίνουν πέναλτι. Η πρώτη ομάδα που παίρνει τα σφυρίγματα είναι ο Ολυμπιακός και η δεύτερη είναι ο ΠΑΟΚ. Και το ξέρεις. Αυτό το έχω πει, ρε φίλε. Εγώ το έχω πει μήνες τώρα. Αυτά είναι τα πράγματα. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τους παίζουν σαν να είναι μικρές ομαδούλες. Εγώ σου λέω είμαι ΑΕΚ, αλλά σου μιλήσω αντικειμενικά τον Παναθηναϊκό. Τον έχω σφάξει σε 5 παιχνίδια. Δηλαδή είναι κρίμα για τέτοιες ομάδες να τις παίζουν οι συγκεντρήσεις. Κάνει ο Μαρινάκης πόλεμο στο Μελισσανίδη επειδή τον παίρνει. Αλλά τον τελειώνει. Ποιος τον πήγε στη δίκη, σαν δικαστήρια. Ποιος έβγαλε αυτήν την απόφαση, ποιος βγήκε και τα είπε σε όλη την Ελλάδα με ονόματα συνέντευξη, δεν είναι εύκολο αυτό που έκανε με το καράβι, το ξέρεις. Ποιος θα ξεκίνησε όλα αυτά. Ποιος πήρε την πρώτη νίκη έστω από την ΕΠΟ, δικαιώθηκε. Ο Μελισσανίδης. Δεν πήρε παίχτες ακόμη. Θα πάρει παίχτες, θα κάνει και το γήπεδο. Τα κάνει όλα νόμιμα. Ξέρεις γιατί τα κάνει νόμιμα, Κώστα. Μ' ακούς. Γιατί τα κάνει. Για να μην έχει, για το γήπεδο τώρα μιλάω, ναι. Για αργή, για να μην έχει κανείς να τον πει τίποτε. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να πάρει αποφάσεις δικαστικές. Γιατί ο Ολυμπιακός αν έκανε γήπεδο δεν είχε εμπόδια, δεν χρειαζόταν τον νόμο, απλώσανε απλόχερα λεφτά, έκτασε και το έκανε. Τα πήρε όλα νόμιμα. Τα ποστέ κέρδισε, το Δήμο τον κέρδισε, την πολιτεία την κέρδισε, τις ενστάσεις κέρδισε, 6 φορές γίνανε εκλογές. Και τα λεφτά τα πήρε. Και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Χρυσή Αυγή και με όλα τα κόμματα μαζί. Όταν θέλει κάτι να κάνει το πετυχαίνει. Και απορώ πόσο σνομπάρεις και πόσο κατακρίνεις ή το κάνεις για καζούρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρεις ότι μόνο αυτός αν κάνει κάτι θα το κάνει. Και τον περιμένουμε, ρε φίλε. Μόνο αυτός. Τον περιμένουμε. Μα είστε, το βλέπετε, τι άλλο να κάνει. Τι να κάνει, να έπαιρνε παίχτες. Η ομάδα ήταν γάμα εθνική. Ανέβηκε στη Β' με ένα κλίμα, εσύ ξέρεις από μπάλα. Αν τους έβγαινε όλους να πάρει άλλους. Αυτά που κάνουν ο Σαββίδης, δηλαδή κάθε χρόνο διώχνει 10, παίρνει 10. Δοκίμασε ένα μοντέλο και καλά έκανε με το Δέλα. Πήγε να βγάλει καινούριο προπονητή. Δεν του βγήκε, τον έγινε. Πήρε προγέτη, πήρε καλύτερο. Τι να έκανε. Έχει Αραβίδη, έχει Μάνταλο. Έχει δηλαδή 7 παίκτες που περάσαν την πόρτα της Εθνικής. Δεν μπορεί να τους φάει ρεκόρ. Κάνουν καλό πρόγραμμα εκεί. Ο Πάγκης ξέρει να συνομάδες. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μπάχαλο το πρώτο καλοκαίρι. Δεν γινόταν να τα κάνει. Βλέπεις, πήρε κάποιους παίκτες νέους. Του βγήκανε Σιμόες, Γκάλο, Γιώχασον, ο τερματοφύλακας. Δεν πήρε τα βαριά ονόματα. Δεν μπορεί με ένα Μάνταλο που τον υποτίθεται είναι ο ηγέτης της ομάδος να παίρνει 100.000 και να φέρει δίπλα του έναν να παίρνει 1.000.000 ευρώ. Μ' ακούς. Με το Μάνταλο, φίλε, έχω ενστάσεις πολλές. Δεν κατάλαβες. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έχω ακούσει για το Μάνταλο. Συμφωνώ μαζί σου. Λέω, καλός ή κακός είχε ένα κορμό. 7-8 παίχτες. Δεν μπορούσε δηλαδή π.χ. να σου δώσω παράδειγμα. Μαντούρο 700.000, κάτσε 50.000, ανισορροπίες. Ναι. Έπρεπε, σωστό. Το κλίμα. Σωστό. Σωστό. Απλά έχω απέτηση μεγάλη. Πώς να το πω από αυτόν. Α, μπράβο, η απέτηση μεγάλη που έχεις χαίρομαι. Γιατί πάνω απ' όλα τον πιστεύεις. Φυσικά τον πιστεύω. Τι να πιστεύω, τον Αλαφούζο. Έτσι μπράβο. Και όλοι μαζί θα πάρουν την ΕΦΟ. Αλλά μετά μην φαντάζεσαι στις συμμαχίες. Δεν είναι χαζούς κανείς. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον. Ο καθένας θα παίξει την ομάδα. Δεν πάνε απ' όλα τι γίνεται στη συμμαχία ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Είναι συμμαχία να διώξουν τη σαπίλα αυτή που υπάρχει. Και μετά να επιβιώσει ένας. Σωστό. Και μετά να επιβιώσει, ναι, μία ο ένας, μία ο άλλος. Όχι μόνο ένας. Δηλαδή στα 5 χρόνια να πάρει ένα πρωτάθλημα η ΑΕΚ, να πάρει ένα Παναθηναϊκός, να πάρει ένα ΠΑΟΚ, να πάρει ένα Ολυμπιακός. Αυτό το συνουγκάτα δεν γίνεται. 20 χρόνια πρωτάθλημα. Η Μπαρτσελόνα έχασε, πάει, έχασε και ο Ολυμπιακός πάει και τα παίρνει ένα παιδί με τη διαιτησία. Τέλος πάντων. Τα λέμε. Ο Μαρινάκης ξέρει ποιο φοβάται και ποιο θα του κλείσει σπίτι, να ξέρεις. Καλή συνέχεια, αδελφέ. Στο καλό. 5 από το τέλος, μην καλείτε άλλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καταρχήν με την Κανέλη μάλωσες.
για τα 1000 ευρώ που έχασες. Το δεν έχεις στοιχηματίσει 1000 ευρώ υπέρ του Άρη στο τελικό. Βεβαίως. Γι' αυτό, γι' αυτό την όρμησες στην Κανέλη, γιατί ήξερες, άσε τι ήταν αριστερή που το παίζει αριστερή, χρόνια ήταν μέσα στον Παναθηναϊκό η Κανέλη. Άρα είναι Παναθηναϊκός. Βέβαια. Έτσι. Όχι ότι σε πείραξε επειδή είναι αριστερή, μάλλον το παίζει αριστερή, γιατί έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Όπως είχα θυμώσει με τον Κωνσταντόπουλο, τον μπαμπά της, πώς τη λένε. Αθηνής της κρύας της ξινής. Τη ζωή, ο οποίος έγινε πρόεδρος στον Παναθηναϊκό. Στην ομάδα των εφοπλιστών, ο κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής, ναι. Ναι. Επειδή είναι κομμουνιστής. Κομμουνιστής πλάκας. Μάλιστα. Έτσι. Σε είπε κάποιος προηγουμένως να ρωτήσουμε τον Ασλαμά να μας πει, λέει, αν ξέρει καλύτερα, αν ήρθε ο Ατήλιο με 15.000 κόσμο μέσα στην Τούμπα. Πότε έγινε αυτό, ρε. Δεν το θυμάμαι. Πότε έγινε αυτό, ρε, εσύ. Ξέρεις ο Ατήλιο πότε πέθανε. Το ξέρεις ότι ο Ατήλιο το αποτύπωμά του, όπως δείχνει στα μπιμπιτ, το λύκο να πέφτει και να βγαίνει φωτογραφία, είναι στο Λευκό Πύργο μπροστά. Πού ήρθατε, ρε, 15.000 κόσμο στο, μέσα στην Τούμπα, εσείς, ρε. Ένα μάτς ήρθανε. Ποτέ δεν ήρθανε 15.000 κόσμο. Όταν έπαιξαν με την Δυναμό Κιέβου στο Ιδρύμα. Δεν παίξανε με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Έτσι. Μόνο ΠΑΟΚ κατέβασε. Και αυτά που λέτε τα καραγιοζλίκια, μόνο ΠΑΟΚ κατέβασε και το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Την περίοδο 63-64 πάνω από 15.000 κόσμο στο Καραϊσκάκι. Στο 3-2. Ε? Στο 3-2. Τα λέω σωστά. Στο σωστά το λες. Έχω φωτογραφία. Ασπρόμαυρο. Έχεις φωτογραφία. Όντως. Ασπρόμαυρο. Έτσι. Μόνο ο ΠΑΟΚ το έκανε. Τότε. Τώρα αν ο Άρης κατέβασε περισσότερο κόσμο, ξέρεις πολύ καλά, ξέρετε πολύ καλά όλοι σας, ότι την άλλη χρονιά δώσανε λιγότερα εισιτήρια για να μην γίνουν επεισόδια με τον ΠΑΟΚ. Αυτό αλήθεια είναι, αλλά εμείς... τι αλήθεια είναι τότε, τι μας παραμυθιάζετε μόνο τόση ώρα. Στάσου μωρέ, όμως έγραψε η ιστορία, 24.5-21. Ναι. Με πόσα μείον. Ναι, εγώ δεν λέω ότι εσύ άμα σου δίναν 50 δεν θα πήγαινες. Τότε τι μας παραμυθιάζετε τώρα. Ναι, αλλά όμως γράφει η ιστορία έτσι. Σωστά. Αλλά δεν λέει κανείς. Και στο Καφτατζόγλιο λέει ότι το ρεκόρ εισιτήριων. Λέει το ρεκόρ εισιτήριων γιατί ήταν μεγαλύτερο από την Τούμπα. Μα δεν το Καφτατζόγλιο είναι πιο μεγάλο από την Τούμπα. Ναι, φυσικά. 50 χωρούσε χωρίς καθίσματα, 45 χωράγει Τούμπα. Είναι λογικό. Ναι. Και όπως με την Τζέλση που βγήκατε και είπατε είχε 52.000 κόσμο, σε σένα βγήκε ο Νίκος ο Χριστίδης και είπε ήταν 44.200 τα εισιτήρια. Όχι ο κόσμος. Έπαιζε ο Νίκος, ναι, έπαιζε εσύ. Έτσι. Ναι. Όχι ο κόσμος, τα εισιτήρια πόσα ήτανε. Ναι. Ήτανε καλός αριθμός και εκείνος. Φυσικά ήτανε και μεγάλος. Όπως το στον τελικό του 70 ήτανε, δεν θυμάμαι, 45 ήτανε, 46 δεν θυμάμαι. Και, εκεί 50... και μια και θυμάστε εσείς οι ουδέτεροι οι Αριανοί, γιατί είστε Αριανοί, το Θρασίβουλο και τον Αγροτικό Αστέρα, να σας θυμίσω κι εγώ μερικά παιχνίδια εσείς. Ασπίδα Ξάνθης. Δύο φορές Τρίκαλα. Νίκη Βόλου που έκανε τον πέναντι το τσακαλάκι σας ο Παπαδόπουλος και την άλλη χρονιά έκλεισε στον Ολυμπιακό. Διαγόρα Ρόδου. Διαγόρα Ρόδου. Παραλίγο επανομή. Εντάξει. Πολλά μάτς. Πολλά μάτς. Αλλά θυμάσαι αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτός θυμάται ό,τι θέλει. Τι να τον κάνω τώρα. Να πούμε. Τώρα και μια και έχετε μεγάλη απορία, ρε. Έχει μάλλον μεγάλη έννοια έχετε. Αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ δεν περάσει. Πες ότι πέρασε ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Τον θέλουν... Δεν τα παρακαλάτε πάλι να παίξετε με τον ΠΑΟΚ εσείς, Ηρακλειδής. Γιατί και την άλλη φορά παρακαλούσατε. Λες, και την άλλη φορά παρακαλούσατε να κληρωθείτε με τον ΠΑΟΚ. Κληρωθήκατε. Τι κάνατε, ρε. Δεν παρακαλούσατε να κληρωθείτε με τον ΠΑΟΚ. Θα σας κάνουμε, θα σας δράνουμε. Πόσες φορές τον ΠΑΟΚ τον περάσατε. Δύο θυμάμαι. Τα πρώιμη τελικά. Δύο σας περάσαμε. Δύο. Ο ΠΑΟΚ 12. Πέρασε ποτέ ο Άρης από πρώιμη τελικά από τον ΠΑΟΚ. Μετά το 70 όχι ποτέ. Ε. Μετά το 70 ποτέ. Ποτέ. Και πριν το 70 μια φορά πέρασε ο Άρης. Πριν το 70 δεν θυμάμαι. Δεν το ξέρω. Μια φορά.
Ο Ατήλιο θα μας πει ο άλλος, 15.000 κόσμο μπήκες λέμε στην Τούμπα λέει. Από πού και σπού ρε σίδε. Μάλλον θυμάται αυτό με τη Δυναμό Κιέβου ρε φίλε. Το γιατί έγινε στην Τούμπα το ακίνητο μας δεν το ξέρω. Δεν θυμάμαι. Ήταν τιμωρημένος Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να πάει ρε φίλε Φιλαδέλφια, θα μπορούσε να πάει Λεωφόρο. Ήρθε Τούμπα όμως. Όχι, υπήρχαν τα χιλιόμετρα μου φαίνεται πάλι. Όχι τα χιλιόμετρα, να γίνει εκτός πόλης των Αθηνών δηλαδή. Σε άλλη πόλη. Μην κοιτάς ας πούμε που υπήρχαν τα χιλιόμετρα παλιά και έπρεπε να παίξουν 100 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη και παίζανε οι Ολυμπιακοί στο... Πάτρα. Ποια Πάτρα. Πάτρα. Στην ΑΕΚ δεν παίξανε με τον Άρη μου φαίνεται. Ναι και στην ΑΕΚ παίξανε. Ε. Ποια ρολόγια έρεσε. Λεφτά τους είχαν τάξει τότε στην Πάτρα. Δεν τα δώσανε. Δεν τα δώσανε και τους πήρανε ρολόγια ρε. Και στο ημίχρονο ήταν 3-0 και τους έπαιξε 80-20 κατά. Ποιος ήταν, ξέρεις. Διαιτητής δεν ξέρω ποιος ήταν. Όλο... Ο Παλωτάι. Ο Παλωτάι, ναι, ναι. Ε. Ο Παλωτάι. Ο Ούγκρος. Χάσαν 5-1 εκεί. Κάναν 3 γκολ στο ημίχρονο εδώ. Και λέει ο άλλος, θα βάλουμε ένα γκολ με τον Πετρόπουλο. Και δεν βάλανε. Έτσι με τον Ολυμπιακό. Με τον Παλωτάι ήταν. Με τον Παλωτάι, τι θέμα ήταν. Έτσι. Έγινε ρε, τα λέμε. Φιλιά. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα ραπ. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ου. Από Πηλαία 60 χρόνια παόξης. Πόσο χρόνο είσαι, 59? 67. 67. 7 χρόνο έγινες παόξης. 67. Λοιπόν ρε ραπ, αυτή η καραμέλα να σταματήσει επιτέλους από όλους. Με τον ΠΑΟΚ και με τον ΠΑΟΚ και με τη διαιτησία και τον ευνοή. Άκουσα τον ΑΕΚΑΡΑ, τον ΑΕΚΑΚΟ προηγουμένως που μου λέει τώρα ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται μετά τον Ολυμπιακό. Έτσι. Ρε διαχρονικά ο ΠΑΟΚ... Άσε διαχρονικά, φέτος λέει, για φέτος λέει, δεν λέει για... Για φέτος, λέτε, για φέτος μιλάει, άσε παλιά. Για φέτος τι είπε, για το, γιατί λένε τα σφυρίγματα που πήρε και δεν λέει ο κόσμος τα σφυρίγματα που δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί λέει τα σφυρίγματα που παίρνει. Γιατί λένε, γιατί με τον Πλατανιά, πάλι το λέω, το είχα πει και προχτές. Γιατί η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, γιατί η ΑΕΚ... Και δεν στέκεστε όλοι να πείτε ότι έπρεπε να πάρει στο 17ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και έπρεπε να συνεχιστεί η φάση με τον ΜΜΑΚ που τον έκοψε με offside που καλυπτόταν τουλάχιστον 10 μέτρα. Και ήταν έτοιμο γκολ. Γιατί δεν το λένε αυτό. Γιατί δεν το λένε αυτό. Πάντως στην ΑΕΚ. Πάντως στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό την πάει η Magic Life οπίστια. Να μην το πω αλλιώς. Βρε διαχρονικά σου λέω σφαγιάστηκε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Από όλες τις ομάδες και από προοδευτική και από Εγάλεο και από Εθνικό Πειραιός και από Ολυμπιακό και από ΑΕΚ και από Παναθηναϊκό και από το Βίζαντα Μεγάρο ρε που με το φαγί τότε. Τι να μας πούνε τώρα, μωρέ. Μιλάνε τώρα που είναι στην διαιτησία. Πάντως το 74 στο τελικό σφάξατε ένα πιερικό εδώ στην... Η αλήθεια είναι. Εντάξει, σφάξατε, αλλά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Μεμονωμένες. Ναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ωραία, μεμονωμένες είναι. Μετά μιλάνε τώρα για τους φυλάφρους, για τους καλά λίγο καμόρα χθες. Τι ρόλο παίζουν οι φυλάφρους, τι βλακίες είναι αυτά που λένε, λέει, με τους φυλάφρους. Αυτό μου θυμίζει τώρα, εγώ σκέφτομαι, μου θυμίζει όταν ήμασταν μικρά παιδιά και παίζαμε έξω, αλυτεύαμε και λέγαμε, εγώ άμα φωνάξω του θείου μου που είναι συνταγματάρι, θα τι σας κάνει. Ο άλλος έλεγε, εγώ άμα φωνάξω το θείο μου. Και τι είναι τώρα εδώ, εμείς έχουμε φυλάφρους ως, εδώ ο Αστέρας Τρίπολης με 5 φυλάφρους και σαρώνει. Ο Αστέρας Τρίπολης. Τι ρόλο παίζει. Σαρώνει γιατί δεν τον κλέβουν τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ εδώ έχει μακριχέριδες. Ποια δεν μωρέ αυτό που λέει τώρα. Σιγά τώρα φύλαθλοι τώρα. Τι ρόλο παίζουν οι φύλαθλοι. Σιγά του φύλαθλοι. Ε πώς ρε φίλε. Εδώ στήσαμε εδώ ολόκληρη μηχανή ο νόμος της Τούμπας. Και εσύ τώρα έρχεσαι να μας το χαλάσεις να πούμε. Ε ναι ρε. Τι σιγά τώρα. Νόμος της Τούμπας και αζωμάρες τώρα. Όχι πήγαν 24.000 και τι έκανε που πήγαν 24.000. Τρεις φορές έπεσε μέσα σε 10 χρόνια ο Άρης. Και τι έγινε που πήγαν 24.000, άρα μου πει κάποιος. Θα σου ποια πω, είναι η ουσία του πράγματος. Η ουσία ποια είναι. Ποια είναι η ουσία. Στη Θεσσαλονίκη επειδή δεν έχουμε ομάδες, κάναμε πρωταγωνιστές τους λαούς για να πουλάνε οι εφημερίδες φύλλα. Με αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η ουσία. Προσφέρει τίποτα στην ομάδα. Λέει ο άλλος πρώτη σελίδα, η ομάδα λέει δεν υπήρχε, ο λαός ήταν εκεί. Αυτό είναι να πούμε. 300 φύλλα να πούμε. 40.000 δίσκοι να πούμε. Δεν έχεις αντίλογο σου. Ο Βέλιος
σε έβαλε γκολάρα. Άμα, αν ήταν στη θέση του Βέλιο ο Αθανασιάδης, θα λέγατε όλοι ότι πήρε την πάσα που του δώσανε, ήτανε, ξεκίνησε από φάουλ. Γιατί ο παίκτης του Ηρακλή, δεν θυμάμαι ποιος έδωσε την πάσα στο Βέλιο, πάτησε τον άλλο με τις χάρες στο Βεριώτη, το σακάτεψε και του έδωσε την παλιά και έβαλε γκολ ο Βέλιος. Λεπτομέρειες. Διαδόσεις κομμουνιστών. Αν ήταν όμως ΠΑΟΚ θα το έλεγες, Ρατόπουλε, εσύ. Θα έλεγες, να με φάουλ όμως την πήρε, με φάουλ όμως την πήρε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, θα το έλεγες. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί φαγώνονται όλοι με το ΠΑΟΚ. Λυσάξανε. Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά. 67 χρονών. Φιλιά, να είσαι καλά. Έχει δει αυτός πολλά, έτσι. 67 χρονών. Από 7 χρονών, 60 χρόνια βλέπει μπάλα. Έχει δει πολύ πράγμα. 2016-60 πώς είναι. Σιγά βάρβαρε, σιγά χοντρά δάχτυλα έχει, με φαίνεται. Δεν έκοψες τα νύχια σου. Καλημέρα. Έλα. Έλα. Καλημέρα. Καλά το κατάλαβα. Ναι. Σε. Εγώ έχω ψηλά δάχτυλα, ρε. Παίζω πιάνο. Αυτός που κάνει. Κουλεκαφιώτης είμαι. Έλα, ρε, κουλεκαφιώτη. Ποιος βαράει. Τι ακούγεται. Τι κάνεις, ρε. Καλά τα πράγματα. Στάσου, ρε. Ποιος βαράει τα κουμπιά, ρε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εγώ δεν χτυπάω, ρε, να χτυπήσω. Έχεις ντούπλεξ τηλέφωνο? Όχι, ρε. Άντε, καλά, πες το. Α, σταμάτησα, πας ήταν. Μήπως σε παρακολουθούν το τηλέφωνο, τίποτα. Λοιπόν, το 66 ήταν που κατέβηκαμε μεγάλη εκδρομή κάτω. Εγώ ήμουν στο δεύτερο τρένο. Με τρένο κατέβηκα. Ναι. Το ένα τρένο είχε φύγει 9 και το επόμενο που ήταν το βάλανε η διοίκηση τότε. Του πάω Παντελάκη, έφυγε η ώρα 12, φύγαμε από εδώ. Τζάμπα! Το 800 άτομα. Σας τα πληρώσανε? Όχι, ρε. Όχι. Το 1966, 3-2 χάσαμε και τότε είχε τιμωρηθεί ο Μήτρακας και ο Βασιλιάδης. Μάλιστα. Ο Μήτρακας και ο Μουσελεμίδης, ο τερματοφύλακας. Όχι, το 64 παίξατε και χάσατε. Το 66. 4. Όχι, ρε, σε λέω το 66 ήταν. 64. 3-2 χάσαμε. Ποια ήταν η διακύμαση του σκορ? Α, δεν το θυμάμαι. Ήμουν μέσα στο γήπεδο, στη θύρα 7 καθόμουν. Τη μισή θύρα 7 μας δώσαν, μας είχαν... Προηγηθήκατε. Όχι. Πώς όχι. Όχι. Δεν το θυμάσαι το μάτς. Δεν το θυμάμαι αυτό το μάτς, αν και ήμουν μέσα. Τέλος πάντων. Σε λέω, καθόμουν στη θύρα 7, γιατί η μισή θύρα 7 ήταν... Απευλήθη ο Λέανδρος, ρε. Με 10 παίζατε. Ένα ημίχρονο, με 10 παίκτες παίζατε. Είχε αποβληθεί ο Λέανδρος. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι καλά. Τι να θυμάσαι, πριν 50 χρόνια, ρε φίλε, πού να το θυμάσαι. Εντάξει. Εγώ ήθελα να. Όχι, τα θυμάμαι αυτά τα ματσόλα. Αυτό δεν το ρουμάτσε και είχαμε φάει και πολύ ξύλο τότε. Τέλος πάντων. Μην το λες αυτό, φίλε. Υπόξι, δεν το λες. Αυτός που βγαίνει από την ερυθρόλευκη Τούμπα. Ναι. Το παιδάκι. Ναι. Λοιπόν, θα τον πω εγώ πότε είχαν κόσμο στην Τούμπα. Πότε? Δύο φορές ήρθαν οι Ολυμπιακοί. Για πες, να μάθουμε. Να σε πω εγώ. Την πρώτη χρονιά όταν γύρισε ο Κούδας το 1969. 68. Το 69. Το 68 γύρισε ο Κούδας. Ο Κούδας γύρισε το 68, αλλά το 69 έγινε ο πρώτος αγώνας με τον Ολυμπιακό εδώ, που κέρδισε 2-1 με δύο γκολ του Κούδα και του Ολυμπιακού Μποτίνους. Στη θύρα 8 ήταν 2.000 Ολυμπιακοί. Μάλιστα. Η δεύτερη φορά που ήρθανε, ναι, ήταν πάω Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Γούναρη που απευλήθηκε ο Ασλανίδης. Μάλιστα. Ήταν αυτοί που είχαν κερδίσει στο Κάλιαρη 1-0 τότε. Ναι, με Πετρόπουλο. Είχαν έρθει 3-4 και καθόταν στη θύρα 4 τη δεξιά πλευρά. Το 98 δεν είχαν έρθει 8.000 Ολυμπιακοί. Που πάω Ολυμπιακός. Ναι, το 1-2. Όχι. Δεν ήρθανε. Όχι, ρε, που είχαν κερκίδα. Δύο φορές αυτές ήταν που κάναν κερκίδα. Δεν ξανάρθανε πότε. Καλά. Και μια φορά όταν παίξαν με ξένη ομάδα που δεν ήταν με τον ΠΑΟΚ, με το Ινόβησαν, ποια ήταν η ομάδα πριν. Δυναμό Κιέβου, λοιπόν, μου φαίνεται. Τη Δυναμό Κιέβου, αυτά ήταν τα. Μου φαίνεται, το Δυναμό Κιέβου. Ποτέ δεν κάναν κερκίδα. Ούτε οι Παναθηναϊκοί, ούτε οι Αξίες κάναν κερκίδα στην Τούμπα. Οι Αξίες κάναν δύο φορές στη θύρα 8 εκεί, αυτά ήταν. Εκεί κάνανε μόνο οι Αριανοί μεγάλη κερκίδα. Οι Αριανοί καθόταν, κοίταξε, τα πρώτα χρόνια που ήταν μπερδεμένοι υπήρχαν Αριανοί μέσα στο γήπεδο. Αρκετοί. Μετά καθόταν στη θύρα 7 και στη θύρα 8 οι Αριανοί. Οι Αριανοί το 98 κάναν την καλύτερη κερκίδα εκεί στην Ναι,
Το 98. Κάνα, το 4-1. Καλή κερκίδα. Στη θύρα 5 ήμουν εγώ και τους έβλεπα. Καλή κερκίδα κάνανε. Ναι. Βέβαια. Ναι. Και οι Ηρακλειδείς τι κερκίδα έχουν κάνει. Οι Ηρακλειδείς. Ναι. Ξέρεις γιατί δεν δίνουν εισιτήρια στον ΠΑΟΚ, ε? Γιατί. Καλά, το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια. Όχι. Κρίμα, σκέφτεσαι και ποδοσφαιρομάγκας. Για πες. Ο Ηρακλής δεν δίνει εισιτήρια τον ΠΑΟΚ για να μην φαίνεται η έλλειψή του μέσα στο Καπτατζόγλιο. Ξέρεις τι είναι να παίζει γηπεδούχος και να έχεις 2.000 οπαδοί της άλλης ομάδας να είναι 20. Ή και το άλλο. Ποιο. Επειδή εσείς είστε λίγο κάφροι. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Σας δίνουν 5.000 εισιτήρια στο Καπτατζόγλιο και πάτε 20. Πηδάτε τα κάγκελα, δαγκώνετε τα σίδερα. Μας είστε. Ο Θεωρήτες ήταν μάγκας. Μάγκας, ναι. Μας έδινε 15-20 εισιτήρια και τα ακριβοπληρώναμε κιόλας. Έτσι. Ο Θεωρήτες, τόσες χώρες του τον άνθρωπο να πούμε. Τι 5.000 πηγαίναμε και 15 πηγαίναμε. Πηγαίναμε 15-20 χιλιάδες και τα πληρώνουν τα εισιτήρια και οικονομούσε ο Θεωρήτες πάντοτε από τον ΠΑΟΚ. Κονόμα. Αυτοί τώρα που είναι Μάνος και εσύ, να πούμε, οι αυτόνομοι. Αλλάξαν τα κόζα, ναι. Δεν μπορούν, δεν μπορούν να βλέπουν απέναντι όλο το γήπεδο του ΠΑΟΞΙΔΕΣ μέσα. Δεν το καταλαβαίνεις. Και σου λέει καλύτερα στη φτώχεια μας, στην πείνα μας, να μην μπαίνει ΠΑΟΞΙΔΕΣ μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Άντε, καλό βράδυ, καληνύχτα. Το 62-63 έχασες 3-2. 0-1-1-1-1-2. Δύο γκολ ο Σιδέας, ένα ο Γρηγοριάδης. Σαββίδης και ακούμπησε από τον ΠΑΟΚ και απευλήθη ο Λέανδρος. Και έπεσε ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες και έγινε το 1-2-3-2. Έπεσε ο πατέρα μου, φύγει το μάτς. Ματσάρα. 43.000. Μπερδεύονται με το 64-65 που ήταν 5-2 Ολυμπιακός. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Τελευταίος. Έλα τελευταίο. Τι κάνεις Κωστή, καλά ο Φώτης σήμερα, την Νεάπολη, Χόλανδ. Βρε καλός το παιδί. Και τι έγινε φλαράκι μου. Όλα καλά. Έλα. Καλά. Καλά εσύ. Όχι, οι γάβροι ήρθαν στην Τούπα, ναι. Κυνηγούσαν εμάς έξω, αφήσαν τους γάβους μέσα, ναι. Και σπάσαν και το άγαμα του Κούδα. Ναι, το θυμάμαι αυτό, το άγαμα του. Ναι. Ήταν μέσα οι γάβροι μόνοι τους και ρημάξανε όλη την Τούμπα με τους στυλούς. Πετούσανε στυλούς στους επισήμους. Εντάξει από τη θύρα 7-8. Αυτό είναι αλήθεια. Μετά από 23 χρόνια άρχισε ο Ολυμπιακός η Τούμπα. Εντάξει. Ναι. Κάνει λάθος ο κύριος. Είμαι παοξής και τα ξέρω καλά. Γιατί ήμουνα έξω στο κυνηγητό εγώ. Αλλά μέσα οι Ολυμπιακοί, δεν σου λέω γάβρους, Ολυμπιακούς σου λέω. Έτσι. Σέβεσαι. Να μαθαίνουν και ναι. Βέβαια. Γιατί γνώρισα από υποβρύχιους και βουκελάτους και... Όλα τα καλά παιδιά της πιάτας. Έτσι. Μεγάλη ήταν αυτή. Όλα τα διαμάντια του κλιματισμού. Έτσι. Η επόμενη γενιά από μένα. Έτσι. Εντάξει. Αλλά... Πάσανε μέσα και του Κούδα το που είχαν κάνει το άγαλμα, κυνηγούσαν εμάς, αφήσανε μέσα τους Ολυμπιακούς. Οι μπάτσι, ναι. Δώσανε και τα καθίσματα, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια και το κάνουν αυτό οι Ολυμπιακοί. Είναι αλήθεια σε αυτό το θέμα. Κάνει λάθος ο κύριος, μήπως δεν θυμάται, μήπως. Σωστό. Είναι αλήθεια. Σωστό. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ για τα πούλμα και την εγγνώμη που λες για το κύπελο με τον κάτω για Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, άκου. Σταματήσανε στο δρόμο. Ναι. 59 πούλμαν. Έτσι. Κρατήσανε 59 πούλμαν. Ήμουν στο Πανελλήνιο στην Αθήνα εγώ. Πήραμε, βγάλαμε αμάξια 48 αυτοκίνητα να πάμε να πάρουμε τα εισιτήρια να τα βάλουμε στο ΆΚΑ σε θηρίδα να πάνε παοξίδες να πάρουν εισιτήρια να πούνε μέσα. Τα εισιτήρια η αστυνομία δεν το επέτρεψε αυτό. Σταματήσανε 127 αυτοκίνητα μέσω όρο 4 άτομα που χαϊβάνια, οι δικοί μας,
δεν καμπατζωθήκανε με πυρσούς και με μανιτού, εντάξει. Αλλά. Ε, αλλά, τι αλλά, τους μαγκώσανε. Τους μαγκώσανε. Βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου, εντάξει. Και μη λένε κατέβηκε ο Άρης τόσο για την πλάκα, όταν μας πήγαμε τα πόδια την Ομόνια στο ΣΕΦ, ήμασταν 5-400 και πήγαμε στο ΣΕΦ και μας πετούσαν τα συμφώνια και πήρες Χάινικεν πράσινες, όχι Άμστελ, ούτε μαλαματίνα που πίνουμε εμείς οι παοξίδες, ειδικά οι νεαπολίτες. Μάλιστα. Αυτές είναι οι αλήθειες, Κωστή. Επιμέλους μιλάω συγχωρεμένου που τα ζούσαμε. Εσύ τα έζησες ρε μεγάλε, δικαιούσε να μας τα πεις να πούμε. Και οι πρώτοι που φάγαμε στυλούς, αυτοί που πετάνε τρεις στυλούς φωτοβολίδες, ήμασταν που τους φάγαμε εμείς. Το λένε σαν καμάρι το έχουνε. Αλλά δεν ξέρουν τι έχουν πάθει τα παπάκια τους. Τι τους έχουμε κάνει εμείς, αν το Πανελλήνιο. Αυτά είναι χωρίς γραμμή, να τα λέμε. Πάντως, δηλαδή χωρίς... πάντως λείπουν αυτά τα τελευταία χρόνια. Ναι, λείπουνε. Ναι, λείπουνε. Πήξαμε στο Facebook και στο ίντερνετ, λείπουν αυτά. Άντε, μπράβο. Ναι, ρε Κωστή. Πήξαμε να πούμε στο Ταλαβέρι, να πούμε... Ιντερνετ, Facebook, Twitter να πούμε. Ναι. Twitter που δεν τα ξέρω εγώ αυτά γιατί εγώ και φαντάζομαι. Νεάπολη Μπέλος είσαι, τι να ξέρεις το Twitter τώρα, πλάκι κάτι. Τι να ξέρω εγώ τώρα τέτοια να πούμε τώρα. Δεν να χαρώ το βλέπω. Και καλύτερα που δεν τα ξέρεις. Και καλύτερα που δεν τα ξέρεις. Τρως και λιγότερη ραδιενέργεια. Καλύτερα που δεν τα ξέρεις. Έτσι. Και δεν είμαι Νεάπολη Μπέλος με τους πιτσιρικάδες αυτούς. Δεν σέβονται. Δεν εκτιμάνε. Και δεν ξέρουν να σεβαστούν όπως σεβόμασταν εμείς. Γιατί στην Άλφα εμείς, όταν καθόμασταν πολυζώες και μανάβεις, τρώγαμε στη σειρά χαψούκι, αγάλαμε ένα κόλ. Στη σειρά ο μανάβεις, τα χαψούκια. Ο πολυζώες. Δεν μου λες, βαρούσε και ο Νικόλας. Ο Τερονικόλας εννοείς. Βαρούσε. Τον Νικόλα το λέγαμε. Ναι. Όχι. Είχε τα χέρια πίσω. Στη Νεάπολη είχε στην Βίτα κάτω γιατί είχε το κάγκελο ακόμα. Έτσι. Επάνω ήταν εμπελότυπη ο Τζαμάλ. Ο Κώστας. Ναι. Η εμπελότυπη με την Αγιάσκα. Και κάτω ήταν η Σάρα Κιμάρα. Ο Κλαβάς που ήταν. Ο Κλαβάς. Ο Κλαβάς. Ο Κλαβάς. Τι να σε πω για το μασκοφόρο, επειδή παρούσε τύπανο και πήγε ζήτησε μισθό. Δεν το ξέρω αυτό. Άμα ανοίξει το στόμα μου, πολλά θα μαδευτούνε. Και τα ξέρουνε πολύ, τα ξέρουν αυτά, πολύ. Αυτά εσείς και τα ξέρετε. Και ο Κόλκας τα ξέρω στα βράκια. Θα παρακαλούσε να το βάλω στο πούλμαν. Γιατί δεν είχε ο Εύωσμος σύνδεσμο, Κώστη μου. Δεν είχε. Τότε. Κάτι ηλεκτρονικά είχαν και μαζευόντουσαν. Μετά κάνω το λέμε. Έτσι είναι. Ωραία χρόνια φίλε. Γιατί ωραία χρόνια. Τότε η Νεάπολη είχε βάλει, ξέρω εγώ, 20, τόσα λεωφορεία, 27, 30, ξέρω εγώ. Πολλά. Τα μισά έρχονται πίσω. Κομμάτια τα λεωφορεία. Έτσι. Δεν μου λείπουν αυτά. Ειλικρινά σε μιλάω. Ειδικά που κατεβαίναμε κάτω Ριζούπολες εκεί να πούμε τέτοια αυτά ιστορίες. Και να σε πω και κάτι. Και ο Σάκης, ο Πλάκο Μαύρος, που είναι τώρα 54 χρονών, ναι. Έλεγε εγώ είμαι πρώτα προοδευτική γιατί είναι η συνοικία μου, σαν Νεάπολης και εγώ έτσι, μακεδονικός ας πούμε λέμε, έτσι, για να γίνει στη Νεάπολης, ωραία. Ας, Νεάπολης. Έλεγε ναι. Προοδευτική, έκανε μισό ημίχρονο κερκίδα στην προοδευτική, στους προοδευτικάνους, ο προοδευτικάνος ο Σάκης, έτσι, είχαμε και τον Αυλώνα που μας οδηγούσε, γιατί εμείς δεν μπαίναμε σχηματάρι λεωφορεία, όχι. Είχαμε άλλο κόλπο εμείς και μπαίναμε στην Αθήνα και πηγαίναμε στο σύνδεσμο στην Ομόνια. Και έχω φωτογραφίες, 88, 89, 90, 91, οι μαλλιάδες τότε. Είχε νερό το συντριβάνι ακόμα εκεί, στην Ομόνια. Πλενόσασταν κιόλα. Ορίστε. Βουτάγατε μέσα κιόλα.
Εμείς δεν βουτάγαμε, βουτούσαν άλλοι μέσα. Πάκια γύρω γύρω. Έκλεισες γλυκό αγόρι. Γλυκό αγόρι, σ' αγαπώ πολύ, να σε καλά. Για χαρά, να σε καλά. Άρε, τι έχουν ζήσει αυτοί. Αυτοί τώρα, αυτός τώρα. Βλέπει την Τούμπα τώρα και λέει τι να πάρε, τις γκόμενες. Τα lip gloss. Εκείνο ήταν ΠΑΟΚ. Εμείς δεν το ζήσαμε, αλλά. Την κερκίδα τώρα και τώρα δεν είναι. Περπατούσαν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και έτρεμε τόπο. Και οι άλλοι, και οι Ολυμπιακοί, και οι Παναθηναϊκοί και τα λοιπά. Όλοι ξενέρα πλέον. Τι πιο ξενέρο τη φύλαδρη τότε ήταν το Άρη. Η πιο φλόρη. Δεκαετία 70. Τώρα αντριώσαν με το Σαουρίδι. Αλλά μπήκαν στη διοίκηση και χάλασε η μαγιά, να πούμε. Θα το ξανακάνουν το Σούπερ 3. Δεν αντέχουν. Και η δεκαετία 70 οι Αριανοί ήταν γραβάτα. Κουστούμάκι, Ραφάγκαντε, Ηρακλειδής, καθηγητές πανεπιστημίου. Ο Παοξής, σανδάλι κάλτσα, πουκάμισο να πούμε νύχι πένθος, κασέτες πουλάγε να πούμε κτλ. Άλλο στυλ. Τώρα μην κοιτάς που μαγκέψανε και οι Ηρακλειδής και οι Αριανοί τα τελευταία τώρα. Χρόνια. Ναι. Με το Super 3 και, Super 3 και μετά. Και με τη θύρα 10. Η άλλη θύρα 10. Άμα δεν γινόταν η Super 3 και η θύρα 10, ακόμα γαλατάκι θα πίνανε οι Αριανοί και οι Ηρακλειδής. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε για ύπνο. Πάμε. Άντε, πάμε για ύπνο. Φιλιά, συνέχεια φιλετίδη Γιάννη, γεια σας. 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 Συνέχεια φιλετίδη Γιάννη, γεια σας.